Σεβαστοί πατέρες όλων των χριστιανικών ομολογιών, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω να πω τίποτε παρά μόνο ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας, για τον Άρτο Ζωής, η έκδοση του βιβλίου του καθηγητή Ότιτ Χόφιους και η συμμετοχή μας με αυτόν τον τρόπο στον εορτασμό των 75ων γενεθλίων. Την έκδοση ετοίμασαν τρεις ορθόδοξοι μαθητές του, ο Χρήστος Καρακόλης, ο πατήρ Ιωάννης Κιαδαρέσης και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τους οφείλουμε ευχαριστίες. Θα ήθελα πάντως προσωπικά να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Χρήστο Καρακόλη για την άψογη και αποτελεσματική συνεργασία μας κατά την προετοιμασία της έκδοσης του βιβλίου και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για την συνεργασία μας κατά τη διοργάνωση της απόψινής εκδήλωσης. Σε αυτή την τιμητική εκδήλωση, κατά το πρόγραμμα, ο Χρήστος Καρακόλης θα αποπειραθεί μια συνολική βιοεργογραφική παρουσίαση του τιμόμενου. Εν συνεχεία, τρεις ομιλητές θα παρουσιάσουν ο καθένας από τη σκοπιά του το άρτη εκδοθέν βιβλίο και στο τέλος ο ίδιος ο τιμόμενος καθηγητής θα μας μιλήσει με θέμα το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού ως θεολογικό πρόβλημα. Ορισμένοι από εμάς που είμαστε παρόντες εδώ απόψε έχουμε την ανέλπιστη χαρά να ακούσουμε μέσα σε 5 μέρες για δεύτερη φορά τον Ότιτ Χόφιους. Την Παρασκευή που μας πέρασε έκανε μια εξαιρετικής διάβγειας και πυκνότητας εισήγηση με θέμα αμαρτία, νόμος και χάρη στον Απόστολο Παύλο κατά το 3ο συνέδριο του Άρτου Ζωής που είχε φέτος για θέμα του την επιστροφή της ηθικής. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε υγεία, χαρά και δημιουργικότητα. Θα ανέβει τώρα στο βήμα ο Διευθυντής της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, κύριος Χατζηγιάννης, και μετά, για να μην έχουμε περιττές παρουσιάσεις και κανένα να παίζει το ρόλο του κονφερασιέ, θα τηρηθεί το πρόγραμμα όπως το έχετε. Κύριε Χατζηγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Εδεσιμολογιότατοι, εδέσιμοι, ελεγγυμότατοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, από κοινού με το Ίδρυμα Άρτος Ζωής, οργάνωσε τη σημερινή εκδήλωση προκειμένου να τιμήσει τον διακεκριμένο καθηγητή της Καινής Διαθήκης, κύριο Ότιτ Χόφιους. Για την εταιρεία μας, η εκδήλωση αυτή αποτελεί χρέος οφειλόμενο στον καθηγητή κύριο Χόφιους για τις πολύτιμες και πολλαπλές του προσφορές στο έργο της ερμηνείας του Λόγου του Θεού στην πατρίδα μας. Επί σειρά πολλών ετών, πάντοτε πρόθυμα και ανιδιοτελώς, ανταποκρίνονταν σε προσκλήσεις της εταιρείας μας, των θεολογικών σχολών, ιερών μητροπόλεων και άλλων φορέων για τη συμμετοχή τους σε θεολογικά συνέδρια. Προέκυψε έτσι ένας σεβαστός αριθμός εισηγήσεών του, μεταφρασμένο στα νέα ελληνικά, τις οποίες το Ίδρυμα Άρτο Ζωής πρόθυμα και το ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, προσφέρθηκε να τις εκδώσει σε ένα τιμητικό τόμο για την επέτειο των 75ων γενεθλίων του καθηγητή. Είναι όμως και για μένα προσωπικά η παρούσα εκδήλωση ευκαιρία να εκφράσω δημοσίως στον τιμόμενο καθηγητή την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για ό,τι εκείνος πλουσιοπάροχα μου προσέφερε, καταρχάς ως δάσκαλός μου κατά τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Γερμανία, στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του Τιούμπιγεν και έπειτα στην εν γέννη πορεία μου ως συμπαραστάτης και καλός μου φίλος. Και εγώ και άλλοι που παρευρίσκονται εδώ για να τιμήσουν τον δάσκαλο βρήκαμε κατά τα έτη των μεταπτυχιακών μας σπουδών στην ξένη για μας Θεολογική Σχολή του Τιούμπιγεν στο πρόσωπο του καθηγητή Χόφιους τον εμβρηθή ερμηνευτή της Βίβλου. Βρήκαμε το σπουδαίο επιστήμονα που η λιπαρή του γνώση δεν ήταν αποκομμένη από την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Βρήκαμε τον ποιμένα που τον συνείχε η έγνοια για την οικοδομή και την πρόοδο της Εκκλησίας στις στέρεες βάσεις της Γραφής. Βρήκαμε τέλος τον άνθρωπο με τη ζεστή καρδιά και την ανιδιοτελή και καθαρή αγάπη προς τους φοιτητές του όλους, από τους οποίους δεν ξεχώριζε εμάς τους Έλληνες. Άνοιξε διάπλατα σε εμάς και την καρδιά του
και το γραφείο του και μαζί με την εκλεκτή του σύζυγο, την κυρία Λίζελ, το σπίτι του. Είμαι σίγουρος ότι τα προηγούμενα τα προσυπογράφουν και οι παρόντες, πατήρ Ιωάννης Καδαρέσης, επίκουρος καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και ο κύριος Χρήστος Καρακόλης, αναπληρωτής καθηγητής επίσης στην Καινή Διαθήκη στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, που ευτύχησαν να έχουν κατά τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο Τούμπιγγεν δάσκαλο τον κύριο Χόφιους. Είμαστε τότε και είμαστε και τώρα οι αγαπημένοι του Έλληνες, με τους οποίους ο καθηγητής Χόφιους σύναψε σχέσεις αγάπης και βαθιάς εκτίμησης, πρόσφατη έκφραση των οποίων είναι η αφιέρωση στο πρόσωπό μας του τελευταίου βιβλίου του «Εξεγκέτησε Στούντιεν». Στην αφιέρωση ο δάσκαλός μας μας αποκαλεί φίλους. Εμείς αποδεχόμαστε αυτόν τον άκρος τιμητικό χαρακτηρισμό. Προσθέτουμε όμως και την ιδιότητα του μαθητή, την οποία εκείνος δεν μας απέδωσε από υψηλό αίσθημα λεπτότητας και εκτίμησης προς το πρόσωπό μας. Και ως μαθητές κυρίως προβήκαμε στη μετάφραση των συγκεκριμένων μελετών του στα ελληνικά και τα προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό για να τις απολαύσει. Είναι αυτονόητο ότι τα ίδια αισθήματα αγάπης και σεβασμού νιώθουμε και έναντι των καθηγητών μας στις θεολογικές σχολές της πατρίδας μας, προς τους οποίους η ευγνωμοσύνη μας είναι επίσης μεγάλη. Αλλά σήμερα ο λόγος είναι για τον τιμόμενο καθηγητή Χόφιους. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να ευχηθώ ο Κύριος να χαρίζει στον καθηγητή κύριο Χόφιους και στην εκλεκτή του σύζυγο κυρία Λίζελ Χόφιους πολλά έτη ζωής, τα οποία να περάσουν μαζί με υγεία και χαρά, απολαμβάνοντας τα αγαπημένα τους παιδιά και εγγόνια. Σεβαστέ μας κύριε καθηγητά, είστε και θα παραμείνετε στη καρδιά μας. Πώς μπορεί κανείς να αποτιμήσει επαρκώς μέσα σε περιορισμένο χρόνο ολόκληρη τη ζωή και το έργο οποιοδήποτε δημιουργικού ανθρώπου με επαρκή πληρότητα, και μάλιστα να τα κοινωνήσει ζωή και έργο σε ένα κοινό που δεν γνωρίζει προσωπικά τον ελόγω άνθρωπο? Μια τέτοια προσπάθεια θα έπρεπε κανονικά να είναι εκ προημίου καταδικασμένη σε αποτυχία. Αν δεν είναι, αν έχει ελπίδες να επιτύχει, αυτό οφείλεται όχι τόσο στις νήξεις και στις εν γέννη αποσπασματικές πληροφορίες, όσο στη δυναμική που έχει η αφήγηση να κοινωνεί στον αποδέκτη της όχι μόνο όσα ο αφηγητής ρητά αναφέρει, αλλά και πολλά ακόμη, ίσως μάλιστα και περισσότερα από όσα αυτός υπονοεί. Ελπίζοντας λοιπόν ότι μέσω της αφήγησης η αποσπασματικότητα θα περιοριστεί και οι παρατηθέμενες πληροφορίες θα συνδεθούν από την πλευρά των αποδεκτών της σε ένα ενιαίο όλο, αποτολμώ μια συνοπτική παρουσίαση της ζωής, του έργου και της σκέψης του ομότιμου καθηγητή της Ευαγγελικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Έμπερχαρντ Καρλ της Τιβίνγκης, Ότφριντ Χόφιους. Σημειώνω τέλος προλογικά ότι η παρουσίαση αυτή, όπως και κάθε αφήγηση, φέρει υποχρεωτικά το προσωπικό στίγμα του παρουσιαστή αφηγητή της, και έχει ως εκ τούτου σε ορισμένα σημεία τουλάχιστον έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Αναπόφευκτα λοιπόν η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή των σημαντικών γεγονότων του βίου, των δημοσιεύσεων και των ιδεών του Ότφριντ Χόφιους, αλλά επιπλέον και μια καταγραφή, όχι ίσως πάντοτε συνειδητή, της εντύπωσης που έχει δημιουργήσει και της επίδρασης που έχει ασκήσει στον ομιλούντα η 20ετής γνωριμία και προσωπική επαφή του με τον τιμόμενο καθηγητή. Ο Ότφριντ Χόφιους γεννήθηκε το 1937 στην πόλη Ζίγκεν, βόρεια της Φραγκφούρτης, και σε περίπου ίση απόσταση, όπως φαίνεται από τον χάρτη, από τις πόλεις Βόνη, Κολονία, Ντίσελντορφ και Ντόρτμουντ. Στην πόλη αυτήν έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του, τα οποία σημαδεύτηκαν από τη φρίκη του πολέμου. Ο πατέρας του στρατεύτηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εστάλει στο ρωσικό μέτωπο. Εκεί εχμαλωτίστηκε και αφέθηκε τελικά ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα και την οικογένειά του μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου.
Ήδη βέβαια η οικογένεια Χόφιους είχε προσχωρήσει στη λεγόμενη ομολογούσα εκκλησία, Bekennende Kirche. Στην υπόγεια εκκλησία δηλαδή, η οποία αρνούνταν να ακολουθήσει την επίσημη Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, συμβιβαζόμενη με το ναζιστικό καθεστώς. Η εντύπωση που προκλήθηκε στον μικρό Ότφριτ από τα βιώματα του πολέμου, αλλά και από την ηθική αντίσταση της οικογένειάς του, υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα πολιτική ιδεολογία και στάση του. Από πολύ νωρίς γίνεται συνειδητός ειρηνιστής, αντιτίθεται μαζί με πολλούς άλλους Γερμανούς νέους της εποχής του στην επανίδρυση του δυτικογερμανικού πλέον στρατού και στον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Φυσικά αρνείται τη στράτευση, ενώ αργότερα αναπτύσσει πέρα από τα πάγια αιτήματά του για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογικά αιτήματα. Αλλά ας επιστρέψουμε. Ας επιστρέψουμε στα παιδικά και εφηβικά χρόνια του καθηγητή Χόφιους, τα οποία χαρακτηρίζονται από δύο μεγάλες αγάπες, την εκκλησία και το σχολείο. Ο πατέρας του ανήκει στο εκκλησιαστικό συμβούλιο της εκκλησιαστικής κοινότητας της περιοχής που ζει, η οικογένειά του, και ο ίδιος ο μικρός Ότφριτ θεωρεί την εκκλησία σαν δεύτερο σπίτι του. Η πίστη για αυτόν ήταν κάτι το αυτονόητο, κάτι τόσο σύμφυτο με την ίδια την ύπαρξή του, που ακόμη και στα ανήσυχα εφηβικά χρόνια ουδέποτε του πέρασε από το μυαλό να την αμφισβητήσει. Τότε είναι που ήδη του δημιουργείται η έντονη επιθυμία να γίνει ποιμένας. Έτσι θα εγγραφεί στον κλάδο των αρχαίων γλωσσών του γυμνασίου του Ζήγκεν και στο γυμνάσιο θα διδαχτεί επί 9 χρόνια λατινικά, επί 6 χρόνια αρχαία ελληνικά και επί 3 χρόνια εβραϊκά. Τα πρώτα αρχαιοελληνικά κείμενα που μελέτησε στο σχολείο ήταν του Ξενοφόντα, ενώ ακολούθησαν κείμενα του Θουκυδίδη, του Ηροδότου και του Πλάτωνος για να ολοκληρωθεί η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τη μελέτη του Ομήρου. Κατηδίαν μελετούσε και άλλα αρχαία ελληνικά κείμενα, ενείς και τραγωδίες. Η αγάπη του για τις αρχαίες γλώσσες και κυρίως για τα αρχαία ελληνικά ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για πρώτη φορά να αρχίσει να σκέφτεται και την περίπτωση να σπουδάσει όχι θεολογία, αλλά κλασική φιλολογία. Ωστόσο, η αγάπη του για την Εκκλησία και τη θεολογία τον όθησαν τελικά προς τη θεολογική επιστήμη. Το 1957, λοιπόν, μόλις ολοκληρώνει τις γυμνασιακές σπουδές του, εγγράφεται στην περίφημη θεολογική σχολή της Χαϊδελβέργης. Εκεί παρακολουθεί τον σπουδαίο καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης, Gerhard von Rath, καθώς επίσης και τους καθηγητές Günther Bornkamm και Hans von Kampenhausen της Καινής Διαθήκης. Παράλληλα, έχοντας ήδη άριστη γνώση των τριών βασικών αρχαίων γλωσσών, μαθαίνει αρχαία Συριακά και Κοπτικά. Σύντομα όμως θα θελήσει να συνεχίσει τις σπουδές του σε μια άλλη σπουδαία θεολογική σχολή, αυτήν της Γοτίνγκης, Göttingen. Διότι στη σχολή αυτήν διδίδασκαν τότε Παλαιά Διαθήκη ο Walter Zimmerli, του οποίου η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης έχει εκδοθεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άρτο Ζωής, Καινή Διαθήκη ο Πολύς Γιώαχιμ Γερεμίας και συστηματική θεολογία ο Ότο Βέμπερ. Ήδη ο νεαρός Ότφριτ Χόφιους είχε διαβάσει συγγράμματα του καθηγητή Γερεμίας κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Χαϊδελβέργη, τον θεωρεί ως τον κορυφαίο κοινοδιαθηκολόγο εν ενεργεία, αργότερα θα τον χαρακτηρίσει ως τον κορυφαίο κοινοδιαθηκολόγο του 20ου αιώνα, και κάνει τα πάντα για να μαθητεύσει κοντά του. Πράγματι, ο καθηγητής Γερεμίας υπήρξε στην εποχή του πρωτοπόρος. Όταν στη Γερμανία και κατ' επέκταση στις διεθνείς βιβλικές σπουδές επικρατούσαν στην πλέον ριζοσπαστική τους μορφή η μορφοϊστορία, Formgeschichte, η κριτική των φιλολογικών στρωμάτων, Literarkritik, και η κριτική των πηγών, Quellenkritik, των βιβλικών κειμένων, ο καθηγητής Γερεμίας πρωτοπορούσε, στρεφόμενος με εμβριθή γνώση στην ιστορική και φιλολογική εξερεύνηση του Παλαιστινίου υποβάθρου των παραδόσεων και των κειμένων της Καινής Διαθήκης και ειδικά της διδασκαλίας του Ιησού. Επρόκειτο για μια τάση που σήμερα πλέον γνωρίζει πολύ μεγάλη άρθηση στο πλαίσιο της λεγόμενης τρίτης αναζήτησης, Third Quest, για τον ιστορικό Ιησού. Το 1962, ο Ότφριτ Χόφιους ολοκληρώνει τις θεολογικές σπουδές του και εντάσσεται στις τάξεις των υποψηφίων ποιμένων, διακονώντας σε ευαγγελικές εκκλησιαστικές κοινότητες της Γοτίνγκης και του Ζήγκεν της ιδιαίτερης πατρίδας του. Το 1965 θα νυμφευθεί την Ελίζαμπετ Λίζελ Μποκ,
με την οποία θα αποκτήσει δύο παιδιά και θα χειροτονηθεί ποιμένας. Επί 7 συναπτά έτη θα υπηρετήσει ως ποιμένας στην Ευαγγελική Μεταρρυθμισμένη Κοινότητα του Ζήγεν Άιζερφελτ, που ανήκει στην Ευαγγελική Εκκλησία της Βεστφαλίας. Κατά την περίοδο αυτήν της ζωής του, ο Ότφριντ Χόφιους ζει την εκπλήρωση του παιδικού του ονείρου. Προείσταται μάλιστα και της ανοικοδόμησης του ναού της κοινότητάς του, ο οποίος είχε καταστραφεί κατά τους βομβαρδισμούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα όμως δεν εγκαταλείπει τις ακαδημαϊκές του ενασχολήσεις. Συγγράφει και ολοκληρώνει το 1969 τη διδακτορική διατριβή του υπό τον Γιώαχιμ Γερεμίας με θέμα «Κατάπαυσης, άνω και κάτω τελεία, η παράσταση του εσχατολογικού τόπου της καταπαύσεως στην προς Εβραίους επιστολή». Πολύ σύντομα, το 1971 θα ολοκληρώσει και τη διατριβή του επί ηφηγεσία, αυτήν τη φορά στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Ζήγεν με θέμα «Άνω και κάτω τελεία, το καταπέτασμα μπροστά στον θρόνο του Θεού, μια ερμηνευτική και θρησκειοϊστορική μελέτη στα χωρία Εβραίους 6-19 έως 20 και 10-19 έως 20». Οι εξαιρετικές αυτές μελέτες του ανοίγουν το δρόμο για την πρώτη εκλογή του σε καθηγητική θέση το 1972 με γνωστικό αντικείμενο «Ευαγγελική Θεολογία και η διδακτική της» με έμφαση στη βιβλική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Πάντερμπορν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Πανεπιστήμιο αυτό, ο καθηγητής Χόφιους θα διδάξει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή του δεν είναι ιδιαίτερα εντατικές, λόγω των χαμηλών απαιτήσεων των φοιτητών του και του εν γέννη ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Ωστόσο, κατά την περίοδο αυτήν θα συγγράψει την εργασία του «Ο Ύμνος του Χριστού στην προς Φιλιππησίους Επιστολή 2:6 έως 11, μελέτες για τη μορφή και το περιεχόμενο ενός πρωτοχριστιανικού ψαλμού», η οποία δημοσιεύεται το 1976 από τις εκδόσεις Μόρτης Τιβίνγκης. Τα πράγματα αλλάζουν όταν το 1980 θα κληθεί να αναλάβει μία από τις έδρες της Καινής Διαθήκης στην Ιστορική Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τιβίνγκης. Στη σχολή αυτήν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως καθηγητής μέχρι και τη συνταξιοδότησή του το 2002. Μάλιστα, κατά τα έτη 1996 έως 2002 θα αναλάβει το αξίωμα του κοσμήτορα σπουδών της σχολής και παραλλήλως θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ποιμένας και κήρυκας στην Κεντρική Ευαγγελική Εκκλησία της Τιβίνγκης, καθώς επίσης και σε άλλες Ευαγγελικές Εκκλησίες της πόλεως. Κατά τη διάρκεια της καθηγεσίας του στο Πανεπιστήμιο της Τιβίνγκης, ο καθηγητής Χόφιους συνεργάζεται με κορυφαίους καθηγητές της Ευαγγελικής Θεολογίας. Στο χώρο της Καινής Διαθήκης έχουν ήδη διδάξει στη σχολή της Τιβίνγκης, μεταξύ άλλων, ο σπουδαιότερος μαθητής του Ρούντολφ Μπούλτμαν, Έρνστ Κέζεμαν, αλλά και ο Ότο Μίχελ, ο οποίος είχε ήδη προσφέρει θέση βοηθού στον Χόφιους όταν εκείνος ήταν ακόμη φοιτητής. Ερχόμενος στο Πανεπιστήμιο της Τιβίνγκης, ο Χόφιους θα βρει εκεί τους σπουδαίους καινοδιαθηκολόγους Ότο Μπέτς, Μάρτιν Χέγγελ και Πέτερ Στούλμαχερ. Αργότερα θα προσθεθεί σε αυτή την εξαιρετικά ποιοτική ομάδα καθηγητών της Καινής Διαθήκης και ο Γκέρτ Γερεμίας, ένας από τους γιους του δασκάλου του Χόφιους, Γιώαχιμ Γερεμίας. Και αργότερα, ως διάδοχος του Μάρτιν Χέγγελ, ο μαθητής του Χέρμαν Λίχτεμπεργκερ. Στην Παλαιά Διαθήκη μεσουρανεί το άστρο του καθηγητή Χάρτμουντ Γκέζε, ενώ στη συστηματική θεολογία, δύο από τους μεγαλύτερους συστηματικούς θεολόγους του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα συνυπάρχουν στην Ευαγγελική Σχολή. Πρόκειται για τους Έμπερχαρτ Γιούνγκελ και Γιούργεν Μόλτμαν. Όλοι αυτοί οι καθηγητές δημιουργούν ένα φυτώριο φοιτητών, διδακτόρων και υφηγητών, οι οποίοι σταδιακά στελεχώνουν αρκετά γερμανικά αλλά ακόμη και αμερικανικά πανεπιστήμια. Φοιτητές από όλη την Ευρώπη, την Άπο Ανατολή και τη Βόρεια κυρίως Αμερική έρχονται να σπουδάσουν στην Τιβίνγκη, κοντά στους ανωτέρω φημισμένους καθηγητές σε ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, με την κορυφαία ίσως θεολογική βιβλιοθήκη σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξειδικευμένη μάλιστα στη βιβλική θεολογία. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα ονόματα ορισμένων σύγχρονων καθηγητών της Καινής Διαθήκης που μαθήτευσαν στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή της Τιβίνγκης και μεταξύ άλλων και στον καθηγητή Ότφριντ Χόφιους. Ράινερ Ρίσνερ στο Ντόρτμουντ, Χάνς Γιώαχιμ Έκστάιν και Κρίστοφ Λάντμέσερ στη Τιβίνγκη, Τζούδιθ Γκάντρι Βόλφ στο Γέιλ, Κρίστοφ Μάρξης στο Βερολίνο, Φρίντριχ Αβεμαρή, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, στο Μάρμπουργκ, Γιώργ Φράι στη Ζυρίχη, Κριστίνε Γκέρμπερ στο Αμβούργο, Ντανιέλ Ζερμπέρ στο Στρασβούργο και πολλοί άλλοι.
Εξ αυτών οι 6 τα εν και λάμπτ μέσερ εργάστηκαν υπό τον Χόφιους και υπηρέτησαν ως βοηθοί του. Δεν πρέπει να παραλείψουμε και μια αναφορά στην καθολική θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου της Τιβίνης, η οποία, αν και σημαντικά μικρότερη σε αριθμό φοιτητών και καθηγητών και επίσης κατά πολύ νεότερη σε σχέση με την Ευαγγελική Σχολή, προσήλκε λόγω του ανταγωνισμού της με την Ευαγγελική Σχολή σημαντικές θεολογικές προσωπικότητες από τον χώρο της καθολικής θεολογίας, μεταξύ αυτών τους καθηγητές Γκέρτ Λόφινγκ και Μίχαελ Τέουμπαλτ στην Καινή Διαθήκη και βέβαια στη συστηματική θεολογία τον μετέπειτα επίσκοπο Ρότεμπουργκ και καρδινάλιο Βάλτερ Κάσπερ, καθώς επίσης και τον περίφημο καθηγητή Hans Küng, ο οποίος μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του «Unfehlbar, αλάθητος», θα εκδιωχθεί από την καθολική θεολογική σχολή και θα ιδρύσει ένα Ινστιτούτο Οικουμενικών Θεολογικών Σπουδών πάντα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου της Τιβίνης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μιας αιωνόβιας πανεπιστημιούπολης, της πόλης που δεν έχει πανεπιστήμιο, αλλά είναι πανεπιστήμιο, σύμφωνα με μια παροιμιώδη φράση για την Τιβίνη, δρά ο Ότφριντ Χόφιους. Σε αυτήν την ατμόσφαιρα, ο πεδιώθεν εραστής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας θα αγαπήσει ολόψυχα και τον νέο ελληνισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία. Ήδη το ενδιαφέρον του είχαν προκαλέσει από παλιά οι Ορθόδοξες εικόνες με τον πλούσιο και βαθύ θεολογικό συμβολισμό τους. Όμως, στην Τιβίνη θα συνδεθεί με μια ζωντανή κοινότητα Ελλήνων φοιτητών, θεολογίας, φιλολογίας, νομικής και άλλων επιστημών. Θα αρχίσει να παρακολουθεί την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και να διαβάζει τα λειτουργικά κείμενα, συνδεόμενος προσωπικά με τον εκ των μαθητών του πατέρα Ιωάννη Σκιαδαρέση, νυν επίκουρο καθηγητής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του ως ιερέας την ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Τιβίνης. Συνέβαινε εκείνη την περίοδο να αναζητούν τον καθηγητή στο σπίτι του και η σύζυγός του να απαντά ότι ο καθηγητής είναι με τους Έλληνες. Στη θεολογική σχολή θα διοργανώσει σεμινάριο για τη χρήση της Καινής Διαθήκης στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Παράλληλα, αρχίζει να παρακολουθεί μαθήματα νέων ελληνικών, στα οποία προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς, λόγω της εκ μέρους του άριστης γνώσης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Προσκεκλημένος από τον ίν Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και τότε μαθητή του, Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη επανειλημμένος, γνωρίζοντας από κοντά αφενός την ενοριακή ζωή στην ενορία αναλήψεως Θεσσαλονίκης και αφετέρου δίνοντας σε μια από αυτές τις επισκέψεις του την περίφημη πλέον διάλεξή του για την καταλλαγή και τον ηλασμό κατά τον Απόστολο Παύλο στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί συνδέεται με τους καθηγητές Ιωάννη Καραβιδόπουλο και Βασίλειο Στογιάννο, τους οποίους και θα καλέσει εν συνεχεία στην Τιβίνη για διαλέξεις. Στη Τιβίνη, μάλιστα, ο Στογιάννος θα αφήσει αναπάντεχα την τελευταία του πνοή στην πιο δημιουργική στιγμή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας του. Ο Χόφιους προωθεί την ιδέα ίδρυσης στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή της Τιβίνης έδρας Ορθόδοξης Θεολογίας. Η ιδέα αυτή δεν θα υλοποιηθεί τελικά για λόγους ανεξάρτητους της δικής του θελήσεως. Αργότερα θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη προσκεκλημένος του τμήματος θεολογίας της εκεί θεολογικής σχολής και θα δώσει διάλεξη για την κοινωνία ουράνιου και επίγειου κόσμου στη Θεία Λειτουργία. Επίσης, στη συνάντηση των βιβλικών θεολόγων της Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο Biblicum, όπως το ξέρουν πολύ καλά οι βιβλικοί θεολόγοι, θα μιλήσει για τη σχέση της αποστολικής περί Χριστού μαρτυρίας με την Παλαιά Διαθήκη. Μέσω των ταξιδιών του αυτών στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μέσω των Ελλήνων συναδέλφων και μαθητών του, ο Ότφριντ Χόφιους γίνεται ευρέως γνωστός στους εκκλησιαστικούς και θεολογικούς κύκλους του ελλαδικού χώρου. Έτσι προσκαλείται να συμμετάσχει σε πολλά θεολογικά συνέδρια αλλά και να γράψει σε τιμητικούς τόμους συναδέλφων και φίλων του Ελλήνων καθηγητών της Καινής Διαθήκης. Παράλληλα, μελέτες του δημοσιεύονται στο μόνο εν Ελλάδη καθαρά βιβλικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίο Βιβλικών Μελετών, εκδόσεως Άρτου Ζωής. Στον εκδοθέντα συλλεκτικό των μελετών του τόμου μπορεί ο αναγνώστης να βρει την καταγραφή των εν Ελλάδη συνεδρίων στα οποία έλαβε μέρος ο καθηγητής, καθώς επίσης και των δημοσιεύσεών του στην ελληνική γλώσσα. Η αγάπη του για τον ελληνισμό προσελκύει και άλλους Έλληνες φοιτητές στην Τιβίνη, ενής και ομιλών. Ενώ η προσήλωσή του στην Ορθοδοξία θα προσελκύσει πλειάδα Ορθόδοξων φοιτητών από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, τη Ρουμανία, ακόμη και από το Λίβανο. Ο ίδιος θα επιλεγεί ως μέλος της Επιτροπής του Επίσημου Θεολογικού Διαλόγου
μεταξύ της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας και θα υπηρετήσει στην Επιτροπή αυτήν για πολλά χρόνια. Όταν μάλιστα στη σχολή του ανακοινώθηκε, η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διάλογο, κάποιος συνάδελφος έθεσε το ερώτημα: από ποια πλευρά? Γεγονός που δείχνει ότι η αγάπη του για την Ορθοδοξία ήταν γνωστή και δεδομένη και στους συναδέλφους του. Από την άλλη πλευρά, φυσικά δεδομένη ήταν και παρέμεινε η προσήλωσή του στην Εκκλησία του. Ο καθηγητής Χόφιος παρακολουθούσε πάντοτε εκ του σύνεγγυς την Ευαγγελική Θεολογία και την εκκλησιαστική πολιτική της Εκκλησίας του και δεν δίσταζε να ασκεί κριτική όχι μόνο σε κατηδία συζητήσεις αλλά και στο δημόσιο χώρο. Με παρησία επεσήμενε τα κακώς κείμενα, αλλά συγχρόνως και με θλίψη όταν έβλεπε δύο τεινά: να γίνονται συμβιβασμοί σε θέματα πίστεως και να αλλοιώνεται η λατρευτική πρακτική με αθεολόγητους νεωτερισμούς. Πολύ μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον έδειχνε για κάθε φοιτητή του, προσωπικά. Στο διάλειμμα ενός τετάρτου της δίωρης παράδοσής του δεν πήγαινε ποτέ στο γραφείο του, αλλά πάντοτε έμενε έξω από το αμφιθέατρο και δεχόταν τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς των φοιτητών, πολλούς από τους οποίους γνώριζε με τα μικρά τους ονόματα. Υπήρχαν βέβαια και στιγμές που έδειχνε την αυστηρότητά του. Ήμουν μάρτυρας αυστηρής αντίδρασής του σε μια τοποθέτηση φοιτητή, ο οποίος χαρακτήρισε τους Αποστόλους ως εκείνοι οι τύποι. Ο καθηγητής επέπληξε τον φοιτητή, λέγοντάς του ότι δεν είναι επιτρεπτό να χαρακτηρίζονται έτσι οι Απόστολοι, παρά μόνο με πολύ σεβασμό πρέπει κανείς να αναφέρεται σε αυτούς. Μια άλλη φορά επέπλεξε όλο το σεμινάριο, διότι κανείς σχεδόν δεν είχε προετοιμάσει αυτά τα οποία είχε αναθέσει από το προηγούμενο μάθημα. Αυτές όμως ήταν σπάνιες στιγμές έντασης, καθόλου δικαιολογημένης, διότι η αγάπη του προς τους φοιτητές και η προσήμειά του φαινόταν στην κλασική του αποστροφή, προκειμένου να ενθαρρύνει τους φοιτητές να παίρνουν το λόγο και να κάνουν ερωτήσεις. Έλεγε λοιπόν: δεν υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Μπορείτε να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Ο μόνος που μπορεί να έλθει σε δύσκολη θέση είμαι εγώ ίδιος. Και πράγματι, δεχόταν και τις πιο στοιχειώδεις ή αφελείς ενίοτε ερωτήσεις από τους φοιτητές του, με απέραντη υπομονή και διάθεση να εξηγήσει με κατανοητό τρόπο και να απαντήσει στους προβληματισμούς τους. Ήταν πάρα πολύ έντιμος στα μαθήματά του, όπως ακριβώς είναι και στην έρευνά του. Δεν υπήρχε περίπτωση να αναφέρει άποψη άλλου ερευνητή χωρίς να τον κατονομάσει, δείχνοντας σε όλους πώς πρέπει να γίνεται η έρευνα. Συγχρόνως, διαλεγόταν μέσα στο μάθημα με τις διάφορες ερμηνευτικές τάσεις και έπαιρνε σαφή θέση στα προβλήματα. Δεν δίσταζε δε να ομολογήσει ότι άλλαξε άποψη για κάποιο θέμα, συχνά κατόπιν συζητήσεως με κάποιον από τους συναδέλφους του ή τους μαθητές του. Ήξερε πάντοτε να τοποθετεί όλα τα θέματα σε αυστηρά επιστημονική βάση. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, αυτό είναι ένα παράδειγμα, κάποιες ανεπίσημες δημοσιεύσεις παραγμάτων από χειρόγραφα του Κουμράν οδήγησαν στη διατύπωση θεωριών συνωμοσίας, κατά τις οποίες οι Δομινικανοί μοναχοί που ήταν υπεύθυνοι για τη δημοσίευση των χειρογράφων του Κουμράν καθυστερούσαν επίτηδες τη δημοσίευση αυτήν, διότι στα εν λόγω χειρόγραφα υπήρχαν δεδομένα που θα ανέτρεπαν τη χριστιανική πίστη. Σε ένα από τα δημοσιευθέντα χειρόγραφα από τον Ρόμπερτ Άιζενμαν γινόταν υποτίθεται λόγος για κάποιον πάσχοντα Μεσσία. Ο καθηγητής Χόφιους, ο οποίος αμφισβητούσε ανέκαθεν την έννοια του πάσχοντος Μεσσία, έγραψε στον πίνακα το συγκεκριμένο αραμαϊκό κείμενο, το ανέλησε και απέδειξε με τρόπο που δεν επιδεχόταν αμφισβήτηση ότι η μετάφρασή του ήταν εσφαλμένη. Δεν δίσταζε φυσικά να διαφωνήσει ακόμη και με καθολικές σχεδόν τάσεις της έρευνας, όταν αυτές κατά την άποψή του παρέβλεπαν τα δεδομένα των κειμένων. Επέμενε στο ότι ο εξηγητής της Καινής Διαθήκης δεν πρέπει να αρχίζει την έρευνά του από τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία, αλλά πάντοτε από το κείμενο, με μοναδικά εργαλεία του, ένα λεξικό και ένα ταμείο χωρίων της Καινής Διαθήκης, η λεγόμενη κονκορντάνσια. Διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσεγγίσει πρωτογενώς το κείμενο, μένοντας ανεπηρέαστος από τις διάφορες επικρατούσες ερμηνευτικές τάσεις, οι οποίες συχνά είναι εσφαλμένες. Επεδίωκε τη συνεργασία με τους συναδέλφους του. Είχα την τύχη, προσωπικά, να παρακολουθήσω σεμινάριό του από κοινού με τον Πέτερ Στουρμάχερ με θέμα «Είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας?». Επίσης, σε άλλο σεμινάριο από κοινού με τον δογματολόγο Γιούγκελ
συζήτησε διεξοδικά την αλληλογραφία Λουθύρου και Εράσμου σχετικά με τη σωτηριολογία. Αλλά η πιο εντυπωσιακή για μένα εμπειρία ήταν όταν έκανε εισήγηση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο του Μάρτιν Χέγγελ με θέμα παρεμφερές με αυτό που θα αναπτύξει σήμερα. Το αδύνατον του ερωτήματος για τον ιστορικό Ιησού. Σημειωτέων ότι τα μεταπτυχιακά σεμινάρια του καθηγητή Χέγγελ γίνονταν μετά τη συνταξιοδότησή του στο σπίτι του και διαρκούσαν 3,5 ώρες περίπου, με μισή ώρα διάλειμμα ενδιαμέσως. Στο πρώτο μισό του σεμιναρίου γινόταν η εισήγηση, συνήθως από προσκεκλημένους του καθηγητή, και στο δεύτερο μισό η συζήτηση. Το θέμα του σεμιναρίου, του συγκεκριμένου, ήταν ο ιστορικός Ιησούς. Και βέβαια η εισήγηση του καθηγητή Χόφιους προκάλεσε έντονη συζήτηση. Κάποιες στιγμές ο Χόφιους βρέθηκε να δέχεται έντονες ομοβροντίες από το Χέγγελ και από τους μαθητές του. Όμως σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε να πτωείται. Και σε μένα προσωπικά που είχα τη σπάνια ευκαιρία να παρίσταμε, ποτέ δεν φάνηκε ότι μπόρεσε κάποιος να κλονίσει έστω και κατελάχιστον τα επιχειρήματά του. Ο ίδιος ο Χέγγελ, ο παδός της εξέλιξης της Χριστολογίας στο πέρασμά της από τον Ιουδαϊσμό στον Ελληνισμό, μέσω της Παύλιας κυρίως Ιεραποστολής, διατύπωνε την απορία του σχετικά με την ύπαρξη του προπαύλιου χριστολογικού ύμνου της προσφιλιππησίους, που, αν και εξαιρετικά πρόημος, εκπροσωπούσε τόσο υψηλή χριστολογία. Το κείμενο αυτό δεν τέριαζε στο μοντέλο του Χέγγελ. Η ύπαρξή του όμως επιβεβαιώνει αυτό που ισχυριζόταν ανέκαθεν ο Χόφιος, ότι μπορεί να μεταβλήθηκε η χριστολογική έκφραση, όμως ευθύς εξ αρχής η πρώτη χριστιανική κοινότητα πίστευε στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Εδώ μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, βέβαια, αν η πίστη του ίδιου του Χόφιους δεν τον επηρέαζε στο να συνάγει συμπεράσματα συμβατά με αυτήν ακριβώς την πίστη από τη μελέτη των καινοδιαθηκικών κειμένων. Ο ίδιος όμως απαντούσε σε αυτό το ερώτημα ότι όταν εφαρμόζεται σωστά η ιστορικοκριτική μέθοδος και με συνέπεια, τότε ανεξαρτήτως της προσωπικής πίστεως των ερμηνευτών, αυτοί θα καταλήξουν αναγκαστικά στα ίδια συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο των κειμένων. Με άλλους λόγους, δεν απαιτείται η πίστη ώστε να καταλάβουμε το περιεχόμενο των κειμένων της Καινής Διαθήκης, αλλά μόνον η ορθή επιστημονική μεθοδολογία. Η πίστη έχει σχέση μόνο με το αν αποδέχεται κανείς αυτό το περιεχόμενο ή αν δεν το αποδέχεται. Αλλά το ερώτημα αυτό είναι καθαρά προσωπικό και δεν έχει σχέση με την επιστήμη. Στα μαθήματά του πάντως ο Χόφιους, όπως και στις μελέτες του, πάντοτε επεδίωκε να αξιολογήσει θεολογικά τα ερμηνευτικά του συμπεράσματα. Διακήρυτε ότι είναι αναγκαίος και γόνιμος ο διάλογος μεταξύ βιβλικής επιστήμης και συστηματικής θεολογίας. Η μία δεν νοείται χωρίς την άλλη. Ο ίδιος προσπαθούσε να δει τα ερμηνευτικά δεδομένα σε ένα επιπλέον μεθοδολογικό βήμα, περαιτέρω μεθοδολογικό βήμα, και από συστηματικής πλευράς, επικεντρώνοντας βέβαια το ενδιαφέρον του από όλα τα κεφάλαια της δογματικής στη Χριστολογία και στη Σωτηριολογία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να νοηθεί και η συζήτηση που συχνά πυκνά έβρισκε το δρόμο της στα μαθήματά του σχετικά με το πρόβλημα του απόλυτου προορισμού, που ο καθηγητής Χόφιους έβλεπε καθαρά τόσο στα Παύλια κείμενα όσο και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Επρόκειτο για ένα αγκάθι, ειδικά όταν κανείς είναι ορθόδοξος φοιτητής. Καθότι η ορθόδοξη θεολογία απορρίπτει κάθε έννοια απόλυτου προορισμού, αλλά οι συζητήσεις μου με τον καθηγητή Χόφιους, ο οποίος τόσο πρόθυμα προσφέρθηκε να απαντήσει στις απορίες μου, την πρώτη φορά μάλιστα περπατώντας μαζί του ένα βράδυ μετά το σεμινάριο για μισή περίπου ώρα προς το Österberg, τον λόφο όπου βρισκόταν το σπίτι του από τη θεολογική σχολή, με οδήγησαν στο να αναρωτηθώ και να αναζητήσω απαντήσεις στο θέμα αυτό, όχι με το αυστηρά δογματικό πρίσμα, αλλά με το πρίσμα του ερευνητή, ο οποίος προσπαθεί να μελετήσει τα κείμενα απροϋπόθετα, εντάσσοντάς τα πάντοτε στην εποχή τους και κατανοώντας την ορολογία τους με βάση το περιβάλλον και τις προκλήσεις που προέρχονται από αυτό. Ο καθηγητής Χόφιου ζούσε και ανέπνεε τόσο στην έρευνα όσο και στα μαθήματά του μέσα στην ατμόσφαιρα των βιβλικών κειμένων. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και απέδιδε τεράστια σημασία στην καλή γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως, από την άλλη πλευρά, έβλεπε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Διότι κατά αυτόν η Παλαιά Διαθήκη θέτει μετεπιτάσσεως ένα ερώτημα το οποίο εντός της ίδιας της Παλαιάς Διαθήκης παραμένει ανοιχτό και δεν λαμβάνει ποτέ την οριστική του απάντηση. Το ερώτημα αυτό είναι το εξής. Ποια θα είναι η τελευταία λέξη του Θεού, η τιμωρία του αμαρτωλού ή το έλεος προς αυτόν?
Στο ερώτημα αυτό η Παλαιά Διαθήκη απαντά είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, αφήνοντάς το ουσιαστικά ανοιχτό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, διότι ο ίδιος ο Θεός ακόμη στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχει δώσει σαφή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Απαντά οριστικά σε αυτό με την ενανθρώπιση του Υιού του στην Καινή Διαθήκη, με τρόπο που για τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αδιανόητος. Undenkbar, για όσους ξέρουν γερμανικά. Ο Χριστός είναι κατά τον Χόφιους το μέσον της Γραφής. Μόνο μέσα από το δικό του πρόσωπο έχει νόημα ολόκληρη η Γραφή. Μόνον αν είναι πραγματικός Θεός, όπως και πραγματικός άνθρωπος, έχει νόημα η πίστη στο περιεχόμενο των βιβλικών κειμένων. Εάν είναι ένα απλό ηθικό ανάστημα και πρότυπο, τότε ενδεχομένως να μπορούν να βρεθούν και ακόμη καλύτερα πρότυπα στην ανθρώπινη ιστορία. Τότε ο Χριστός δεν είναι μοναδικός. Αυτό που τον καθιστά μοναδικό είναι ότι είναι ο ίδιος ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος για να απαντήσει στο προαναφερθέν ανοιχτό ερώτημα της Παλαιάς Διαθήκης ότι η οριστική απάντηση του Θεού στην αμαρτία του ανθρώπου είναι το έλεος και η συγχώρηση. Η σωτηριολογία επομένως της Καινής Διαθήκης απορρέει από τη Χριστολογία της. Ακριβώς επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός, γι' αυτό μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Διαφορετικά αυτό θα ήταν αδύνατο. Επειδή η σωτηρία δεν είναι ηθική, αλλά οντολογική πραγματικότητα. Η ηθική δεν είναι φυσικά διάφορη, αλλά απορρέει από την πραγματικότητα της σωτηρίας, από την εμπειρία της πίστεως. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω και την αγάπη του καθηγητή Χόφιου στον Απόστολο των Εθνών. Θυμάμαι την ερμηνεία της προς Ρωμαίους Επιστολής, η οποία διήρκεσε όχι ένα, αλλά δύο εξάμηνα, έναν ολόκληρο χρόνο. Στο τελευταίο μάθημα, το κατάμεστο αμφιθέατρο δεν σταματούσε το χειροκρότημα επί πολλή ώρα. Αλλά ο Χόφιους δεν έδειξε καθόλου ενθουσιασμένος με την επιτυχία του. Ψέλησε απλώς ότι οι φοιτητές τον φέρνουν σε δύσκολη θέση και του ζήτησε να σταματήσουν. Τότε και μόνο τότε έπαυσε το χειροκρότημα και το κτύπημα των εδράνων. Μου ήταν αμέσως σαφές ότι ο καθηγητής δεν πίστευε ότι έκανε κάτι που να αξίζει αυτό το χειροκρότημα. Προφανώς πίστευε ακράδαντα ότι το χειροκρότημα αξίζει στην πραγματικότητα μόνο στον ίδιο τον Παύλο. Ο ίδιος το μόνο που έκανε ήταν να τον διερμηνεύσει. Αντίστοιχα ίσως με τη βαθιά πίστη του Παύλου ότι ο ίδιος δεν έχει να καυχηθεί για τίποτε παρά μόνο για την ασθένειά του, αφού όλα όσα έχει επιτύχει τα έχει πραγματοποιήσει μέσω αυτού ο Θεός. Όμως πραγματικά εκείνη η παράδοση της προς Ρωμαίους Επιστολής, όπως και οι αντίστοιχες παραδόσεις των άλλων μεγάλων επιστολών του Παύλου, μας άνοιγαν τη θύρα ώστε να τολμήσουμε να διεισδύσουμε δειλά και διστακτικά στη σκέψη και την εμπειρία αυτού του κολοσσού της πρωτοχριστιανικής θεολογίας. Μας έδινε το μύτο της Αριάδνης, ώστε να μπορούμε να προσανατολιζόμαστε και να μην χανόμαστε στα βάθη της Παύλιας θεολογίας. Βέβαια δεν ήταν μόνον ο Παύλος. Ιδιαίτερη ήταν η αγάπη του Χόφιος για το κατά Μάρκον και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Θεωρούσε εξαιρετικά σημαντική την επί του όρους ομιλία του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ανέλησε στα μαθήματά του, όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον εκεί, τις διηγήσεις της γεννήσεως του Χριστού με ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο της εκ Παρθένου γεννήσεως. Περιηγηθήκαμε με τη δική του καθοδήγηση στην προς Εβραίους και στις ποιμαντικές επιστολές. Ακούσαμε συστηματική χριστολογία της Καινής Διαθήκης για ένα εξάμηνο. Φυσικά ολόκληρη η Καινή Διαθήκη ήταν πάντοτε παρούσα στις παραδόσεις του. Μάλλον δεν χρειάζεται να επιμείνω στις επιστημονικές αρετές του, οι οποίες θα αναδυθούν ενώπιον του αναγνώστη του εκδοθέντος τόμου των μελετών του. Επιγραμματικά αναφέρω απλώς την εξαντλητική του επιμονή στη διευκρίνηση και της ελάχιστης λεπτομέρειας και του φαινομενικά πιο ασήμαντου ερμηνευτικού ζητήματος. Τη σπάνια φιλολογική του κατάρτιση στην αρχαία ελληνική, στην εβραϊκή και στην αραμαϊκή γλώσσα. Τις ανεξάντλητες ιστορικές του γνώσεις για το ιουδαϊκό και το ελληνορωμαϊκό περιβάλλον της Καινής Διαθήκης και ειδικά της ραβινικής γραμματείας. Την ενδελεχή και κριτική αποτίμηση της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Τη θεολογική του συνέπεια, την καθαρή του γλώσσα, τη δομημένη σκέψη, την τεράστια αγάπη για το αντικείμενο. Στα κείμενά του αγωνίζεται κανείς να βρει κάποιο λάθος, αλλά εισμάτην. Και αυτό σημαίνει μια μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο. Μια αγάπη που ξεπερνά την επιστημονική αφοσίωση και προσλαμβάνει υπαρξιακές διαστάσεις. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά. Αλλά η παρούσα παρουσίαση δεν έχει αξίωση πληρότητας, όπως το δήλωσα από την αρχή. Ο στόχος μου ήταν να παρουσιάσω τη ζωή και το έργο του καθηγητή υπό τον τύπο αφήγησης.
αναγκαστικά αποσπασματικής. Ελπίζω όμως αντιπροσωπευτικής. Αλλά δεν μπορώ να τελειώσω με τα δικά μου λόγια. Θα παραθέσω για επίλογο τα λόγια του ίδιου του καθηγητή, Ότφριντ Χόφιους, για την καινοδιαθηκική επιστήμη, σε μια αποστροφή που νομίζω συγκεφαλαιώνει την προσέγγιση του το πρόταγμα της πολυετούς επιστημονικής του ενασχόλησης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μόνο μια καινοδιαθηκική επιστήμη, η οποία παίρνει στα σοβαρά τη δέσμευσή της στον κανόνα των αντικειμένων της θεολογίας και συγχρόνως την ευθύνη της για το κήρυγμα, τη διδασκαλία και την πράξη της Εκκλησίας, μπορεί να είναι και θα είναι αυτό που την καθιστά μια μεστή περιεχομένου και συνεπώς αξιοσέβαστη επιστήμη. Ένας θεολογικός κλάδος. Ευχαριστώ. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, το μέρος που αναλογεί σήμερα σχετικά με τον καθηγητή Ότφριντ Χόφιους έχει να κάνει με την ερμηνευτική του. Δηλαδή το θέμα είναι ο καθηγητής Ότφριντ Χόφιους ως ερμηνευτής της βίβλου και συγκεκριμένα της Καινής Διαθήκης. Θα παρακαλούσα να συγχωρήσετε τις επιπλέον φορές που θα ακούσετε τα ίδια πράγματα, είναι αναγκαίο και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, μιας και είναι τόσο πληθωρικό το έργο του καθηγητού που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ορισμένα στοιχεία του και γι' αυτό το αναφέρουμε όλοι. Θα αρχίσω με μία ρίση στα γερμανικά. Systematische Theologie letztendlich nichts anderes ist und sein kann als Schriftauslegung. Η συστηματική θεολογία, σε τελική ανάλυση, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ερμηνευτική της γραφής. Αρχίζουμε την αναφορά μας στον τιμόμενο σήμερα καθηγητή της Καινής Διαθήκης, ποιμένα της Μεταρρυθμιστικής Εκκλησίας της Γερμανίας και αγαπητό μας αδελφό Ότφριντ Χόφιους, με το παραπάνω απόσπασμά του, γιατί θεωρούμε ότι σε αυτό καθρεφτίζεται η βασική του θέση για την ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης και τη σημασία της. Ο καθηγητής Ότφριντ Χόφιους δραστηριοποιείται επιστημονικά και επιμαντικά στον γερμανόφωνο μεταρρυθμιστικό χώρο και σε μια εποχή που την καινοδιαθηκική επιστήμη σκιάζει με το έργο του ο κρατεός ερμηνευτής και θεολόγος Ρούντολφ Μπούλτμαν, στον οποίο όλοι οι ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης αναφέρονται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Άλλοι υιοθετούν τις θέσεις του, άλλοι τις αποδέχονται και ταυτόχρονα τις προσαρμόζουν και άλλοι επιχειρούν να χαράξουν τη δική τους ερμηνευτική πορεία. Έτσι, στον παραπάνω χώρο αναπτύσσονται δύο κυρίως τάσεις άσκησης της ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης. Η μία, η περισσότερο διαδεδομένη, είναι η θεολογική, συστηματική ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης. Η άλλη, η νεότερη, ερμηνεύει την Καινή Διαθήκη στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα των επιστημών της φιλολογίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας. Η πρώτη είναι επιστημονική και θεολογική, υπό την έννοια ότι αυτή ασκείται από την γερμανόφωνη μεταρρυθμιστική θεολογία και σε σχέση με αυτή. Η δεύτερη είναι περισσότερο διεπιστημονική, υπό την έννοια ότι αυτή θεωρεί ότι η Καινή Διαθήκη πρέπει να εξετάζεται και να ερμηνεύεται όπως οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Η πρώτη υπηρετεί και την κοινότητα της γερμανικής μεταρρυθμιστικής εκκλησίας, η δεύτερη είναι περισσότερο ακαδημαϊκή. Στην πρώτη ομάδα μπορούμε να εντάξουμε τον Πέτερ Στουλμάχερ, ο οποίος επιχείρει να γεφυρώσει με την ερμηνευτική του την λουθυρανική παράδοση με την ευσεβιστική προσέγγιση της βίβλου. Επίσης τον Χάνς Βέντα, ο οποίος υιοθετεί τις θέσεις του Ρούντολφ Μπούλτμαν,
περιμύθου και εξελίσσει την ερμηνευτική του με την έννοια ότι αναδεικνύει τις αφηγήσεις και τις παραβολές ως τις πλέον σημαντικότερες από πλευράς ερμηνευτικής κατηγορίας κειμένων των Ευαγγελίων. Ακόμη τον Κλάους Μπέργκερ, ο οποίος διαμορφώνει τη δική του ερμηνευτική επηρεασμένος από τις διάφορες στάσεις της θεολογίας της απελευθέρωσης της εποχής του. Στη δεύτερη ομάδα ανήκει η Όντα Βίσμαερ και άλλοι νεότεροι ερμηνευτές που διαμορφώνουν την ερμηνευτική του στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα των επιστημών της φιλολογίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας. Οι πρώτοι τρεις ερμηνευτές διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αποδέχονται κριτικά την ερμηνευτική που στηρίχθηκε στην φιλολογική και ιστορική κριτική των ανθρωπιστικών σπουδών, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Βίλελμ Τίτλι. Επίσης, υιοθετούν κριτικά την φιλοσοφική ερμηνευτική του Μάρτιν Χάιντεγκερ και του Hans Georg Gadamer. Τέλος, αντρώνονται μέσα από την αντιπαράθεσή τους με την ρωμαλαία και νεοδιαθηκική ερμηνευτική του Ρούντολφ Μπούλτμαν. Ταυτόχρονα όμως, το ακροατήριο των παραπάνω ερμηνευτών είναι διαφορετικό. Ο Πέτερ Στουλ Μάχερ απευθύνεται σε ένα θεολογικό και ευσεβιστικό ακροατήριο. Ο Hans Βέντερ στρέφεται σε μια ομάδα θεολογικά ειδικών και εξοικειωμένων με τη γερμανική ερμηνευτική παράδοση και ιδίως με την ερμηνευτική των Καρλ Μπάρτ, Ρούντολφ Μπούλτμαν, Έμπερχαρτ Γιούγκελ και Πολ Ρουκέρ. Τέλος, ο Κλάους Μπέργκερ απευθύνεται σε ένα φοιτητικό ακροατήριο επηρεασμένος από τις θεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές θέσεις της δεκαετίας του 70. Σημειώνεται επίσης εύστοχα ότι οι παραπάνω τρεις ερμηνευτές δεν επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην κατεξοχήν εργασία ενός ερμηνευτή που είναι η στενή η αναφορά στο κείμενο, αλλά σχεδίασαν μια θεολογικά καθορισμένη και χρωματισμένη μεταερμηνευτική του κειμένου. Αυτή αποστασιοποιημένη από το κείμενο ελαχιστοποίησε και σχετικοποίησε τη σημασία του. Έτσι, ενώ άφησαν εντυπωσιακά ίχνη στη θεολογική γραμματεία, δεν κατόρθωσαν να πράξουν το ίδιο με την καινοδιαθική ερμηνευτική. Από την άλλη πλευρά, η Όντα Βίσμαερ επικέντρωσε την προσοχή της στο κείμενο και θεώρησε ότι η ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης επιτυγχάνεται με την προσέγγιση και κατανόηση των κειμένων της. Δηλαδή υποστήριξε ότι η καινοδιαθήκη επιστήμη ασχολείται με την ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης. Ακόμη επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη ερμηνευτική σφραγίστηκε από την εφαρμογή της ιστορικοκριτικής μεθόδου αλλά και άλλων μεθόδων προσέγγισης των κειμένων που σχετίζονται με τους επιστημονικούς κλάδους της γλωσσολογίας, της θεωρίας λογοτεχνίας, της ιστορίας και της κοινωνιολογίας. Στην ελόγω προσέγγιση εμπλέκονται όλες οι παραπάνω μέθοδοι χωρίς να αποκρίνεται κάποια από αυτές. Στο πλαίσιο της παραπάνω ερμηνευτικής, ο καθηγητής Ότφριντ Χόφιους ασκεί τη δική του ερμηνευτική. Αυτή διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τα οποία απομονώνουμε τέσσερα κατά τη γνώμη μας πιο αξιοπρόσδεκτα. Το πρώτο αναφέρεται στην ιστορικοκριτική μέθοδο που χρησιμοποιεί ο καθηγητής για την ερμηνεία των κειμένων. Συγκεκριμένα ο Ότφριντ Χόφιους θεωρεί ότι είναι πρωτίστως μελετητής κειμένων, τα οποία αναγυγνώσκει, επιχειρεί στη συνέχεια να τα προσεγγίσει ή κατά το βιβλικό να τα κατανοήσει, γινώσκει, και τέλος ως άλλος ερμής να μεταφέρει το μήνυμά του στο σήμερα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί την ιστορικοκριτική μέθοδο ερμηνείας των κειμένων. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής, αναφερόμενος στη φύση και την αποστολή της καινοδιαθήκης επιστήμης, υποστηρίζει εμφατικά ότι αυτή, επειδή ασχολείται με τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, δηλαδή με ένα ανθρώπινο δημιούργημα, είναι μια ιστορική επιστήμη και γι' αυτό μετέρχεται όλων των μεθόδων των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων. Πράγματι, μια απλή και μόνο ανάγνωση των δημοσιευμένων στον παρόντα τόμο άρθρων του επιβεβαιώνει την παραπάνω τοποθέτηση του καθηγητή. Ο Ότφριντ Χόφιους εφαρμόζει με υποδειγματικό τρόπο όλους τους κανόνες ανάλυσης και ερμηνείας ενός κειμένου. Πρώτα απ' όλα εξετάζει την κατάσταση κάθε βιβλικού αποσπάσματος από πλευράς κριτικής του κειμένου, προβαίνει στη μετάφρασή του και στην ανάλυσή του με τη βοήθεια των στέρεων γνώσεών του στις βιβλικές γλώσσες. Επίσης αναλύει τη μορφή του, του υποεξέταση χωρίου και προβαίνει στη σύγκρισή του με άλλα τυχόν παράλληλα με αυτό χωρία. Ταυτόχρονα ελέγχει την παρέμβαση του συγγραφέα στο χωρίο όταν αυτό αποτελεί προϋπάρχουσα παράδοση.
Παράλληλα, προσφέρει σε μια διακειμενική σύγκρισή του του υποεξέταση καινοδιαθηκικού κειμένου με άλλα εξωκαινοδιαθηκικά κείμενα κατά τρόπο φυγόκεντρο. Πρώτα απ' όλα εξετάζει το καινοδιαθηκικό κείμενο σε σχέση με κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και κατόπιν συγκρίνει το καινοδιαθηκικό αυτό κείμενο με άλλα σχετικού περιεχομένου εξωβιβλικά χωρία και κείμενα. Τέλος, δεν παραλείπει να λαμβάνει υπόψη του την ερμηνευτική παράδοση χριστιανών συγγραφέων όλων των εποχών και όλων των ομολογιακών αποχρώσεων. Με λίγα λόγια, τα ερμηνευτικά του έργα του καθηγητή συνιστούν άριστα υποδείγματα ερμηνείας κειμένων που στηρίζεται στην ιστορικοκριτική μέθοδο. Το δεύτερο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό της ερμηνευτικής του καθηγητή είναι η θέση του περί ενότητας των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ως προς το μήνυμα που αυτά μεταφέρουν. Για τον τιμόμενο σήμερα καθηγητή, η Καινή Διαθήκη ερμηνεύεται ταυτόχρονα, αυτόνομα και σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Η βίβλος δεν αποτελεί μια συλλογή κειμένων, αλλά ένα κείμενο, αυτό της Καινής Διαθήκης, που μαζί με το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούν την Αγία Γραφή των Χριστιανών. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Η βίβλος της Χριστιανικής Εκκλησίας είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή που περιλαμβάνει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ο θεολογικός καθορισμός της μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης σχέσης ανήκει στα κύρια καθήκοντα της βιβλικής θεολογίας. Ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του με δύο τρόπους. Καταρχάς με πολυμερείς και πολύτροπες αυτοαναγγελίες στην ιστορία του Ισραήλ. Τελικά όμως με την οριστική και ανυπέρβλητη αυτοαποκάλυψη στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Για τον καθηγητή, η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης εντάσσεται στο παραπάνω κλίμα και προδιαθέτει για το πώς προσεγγίζονται τα καινοδιαθηκικά κείμενα. Τον πρώτο λόγο έχει η ερμηνεία του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Όμως, με συνεχή, όπου αυτό είναι δυνατόν, αναφορά στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά ακολουθεί η ερμηνεία του καινοδιαθηκικού κειμένου με αναφορά σε άλλα Ιουδαϊκά και εξωχριστιανικά κείμενα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο μορφές διακειμενικής προσέγγισης. Την κανονική και υπερέχουσα διακειμενική προσέγγιση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και την δευτερεύουσα διακειμενική προσέγγιση της Καινής Διαθήκης και της υπόλοιπης γραμματείας. Ο καθηγητής φροντίζει επίσης να προλάβει την ενδεχόμενη ένσταση για το αν υπάρχει πράγματι συνέχεια μεταξύ των δύο διαθήκων, επισημένοντας ότι μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης υπάρχει τόσο ασυνέχεια όσο και συνέχεια. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν από τη μια πλευρά κείμενα, τα οποία υπό το φως της αποστολικής μαρτυρίας για τον Χριστό πρέπει ως έχουν να καταφάσκονται και ως εκ τούτου είναι πλήρως αποδεκτά στο αρχικό τους νόημα. Και υπάρχουν από την άλλη πλευρά κείμενα για τα οποία αυτό σαφώς δεν ισχύει. Όπου υπάρχει αυτή η ασυνέχεια, θα πρέπει κάθε φορά να εξετάζεται μήπως ήδη καταρρίπτονται μέσα στα πλαίσια, στο πλαίσιο της ίδιας της Παλαιάς Διαθήκης μέσω άλλων μαρτυριών, επομένως, οι οποίες με βάση την αποστολική μαρτυρία για τον Χριστό δικαιώνονται εμφαντικά και οριστικά. Ταυτόχρονα, ο Ότφριντ Χόφιους υπογραμμίζει ότι για τις δύο διαθήκες υπάρχει συνάρτηση επαγγελίας και πλήρωσης. Αποδέχεται επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς την χριστολογική σημασία συγκεκριμένων παλαιοδιαθηκικών κειμένων και αναγνωρίζει όπως χαρακτηριστικά γράφει ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης έχουν διαβάσει με βάση την πίστη στον Ιησού Χριστό συγκεκριμένα παλαιοδιαθηκικά κείμενα ως προφητείες για τον Ιησού Χριστό. Κείμενα τα οποία σύμφωνα με το αρχικό τους νόημα πολύ δύσκολα μπορούν να κατανοηθούν ως άμεσες προφητικές αναγγελίες του προσώπου και της πορείας του Ιησού. Ωστόσο, η παραπάνω ομολογούμενη δυσκολία δεν είναι ικανή κατά τον καθηγητή να άρει την θεμελιώδη ρίση του Α' Κορινθίους 15.3 ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε κατά τας γραφάς. Αντίθετα, ο καθηγητής μαζί με τον Βάλτερ Τσίμερλι χαρακτηρίζει την Παλαιά Διαθήκη ως ένα βιβλίο της ελπίδας ανοιχτό για κάποια μελλοντική θεία ενέργεια. Το τρίτο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό της ερμηνευτικής του καθηγητή είναι η θέση περί της καταλυτικής παρουσίας του υπέρλογου στο κείμενο. Ο Ότφριντ Χόφιους τονίζει ότι η Καινή Διαθήκη, το ανθρώπινο αυτό δημιούργημα, εμπεριέχει το Λόγο του Θεού.
το Principium Verbi Divini. Ο Λόγος του Θεού θεωρείται από τον Ότφριντ Χόφιους ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία πρόσβασης και πρόσληψης των βιβλικών κειμένων, αφού θεωρείται από τους πιστούς Ιουδαίους και τους χριστιανούς ότι διατρέχει τη βίβλο και ως εκ τούτου αποτελεί κοντίτσιο συνεκβανών για την ερμηνεία της. Κατά αυτούς στην βίβλο είναι καταγεγραμμένος ο Λόγος του Θεού που ενεργεί κατά τρόπο ασύλληπτο από τον ανθρώπινο νου. Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στο Α Κορινθίους 2.9, δηλαδή «Α οφθαλμός ουκ είδεν και ους ουκ ήκουσεν και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν». Στο πλαίσιο της δράσης του υπέρλογου μέσα στο αγιογραφικό κείμενο κατανοείται και η επαγγελία περί του ερχομού του Θεού στον κόσμο εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η ύπαρξη Χριστολογίας τόσο στην Καινή Διαθήκη όσο και στην Παλαιά Διαθήκη αποτελεί το τέταρτο χαρακτηριστικό της ερμηνευτικής του Ότφριντ Χόφιους. Αυτό τονίζεται ιδιαίτερα από τον καθηγητή, ο οποίος διευκρινίζει παράλληλα ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο τρόπος της έλευσης του Θεού δεν έχει προφητευθεί, παρά μόνο το γεγονός καθ' αυτό έχει αναγγελθεί και γίνει αντικείμενο ελπίδας. Σε ό,τι αφορά τη σημασία του προσώπου του Ιησού Χριστού για την προσέγγιση και της Παλαιάς Διαθήκης ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται για την ορθή κατανόηση της Παλαιάς Διαθήκης, υπογραμμίζει ο καθηγητής. Το ότι ο Ιησούς Χριστός ως το μέσον της Καινής Διαθήκης είναι συγχρόνως και το κλειδί της Παλαιάς σημαίνει το εξής. Κλειδί είναι η αποστολική μαρτυρία για τον Χριστό, η οποία καθιστά δυνατή την ορθή κατανόηση της Αγίας Γραφής του Ισραήλ. Ο καθηγητής τονίζει προσεκτικά και για την αποφυγή παρεξηγήσεων ότι η παραπάνω οπτική για την Παλαιά Διαθήκη συναρτάται με την αποστολική μαρτυρία για τον Χριστό και επισημαίνει ότι τα ίδια τα βιβλία της Καινής Διαθήκης μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε με αρκετή σαφήνεια ότι η Εκκλησία δεν παραλαμβάνει απλώς την Παλαιά Διαθήκη, αλλά την ερμηνεύει και την κατανοεί εκ νέου με βάση τον Ιησού Χριστό. Οι παραπάνω αναφορές του θεωρούμε ότι επουδενή είναι δυνατόν να ενέχουν μια αντιεπιστημονική, υπεροπτική, ρατσιστική και εν τέλει αντιχριστιανική στάση απέναντι στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης και στους πρώτους αποδέκτες της, τους Ιουδαίους. Ο Ότφριντ Χόφιους φροντίζει να ξεκαθαρίσει ότι απαιτείται ο διάλογος με την Ιουδαϊκή ερμηνευτική παράδοση σχετικά με την καταλέξη, διατύπωση και το νόημα των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Προχωρά ακόμη περισσότερο και οριοθετεί τον διάλογο αυτό που μπορεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να φτάσει μέχρι τη διαπίστωση του γεγονότος ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ανοιχτό βιβλίο και έτσι μέχρι το ερώτημα που στο σημείο αυτό μένει αναπάντητο. Πού μπορεί να εντοπιστεί η τελευταία λέξη του Θεού? Στον Άγιο Νόμο του Θεού, ενώπιον του οποίου ο Ισραήλ και τα έθνη στέκονται οριστικά ως αποδεδειγμένα ένοχοι και καταδικασμένοι, βλέπε την προφητεία περί κρίσεως, ή στην Επαγγελία του Θεού, στην οποία κατά ανίκουστο τρόπο αναγγέλλεται μια οριστική σωτηριώδης ενέργεια προς τον Ισραήλ, καθώς επίσης και προς τα έθνη. Η χριστιανική ερμηνεία μπορεί να αναπτύξει το ότι βλέπει στον Ιησού Χριστό την απάντηση σε αυτό το ερώτημα που στην Παλαιά Διαθήκη μένει ανοιχτό και να αιτιολογήσει αυτή την άποψή της. Ωστόσο, συγχρόνως θα παραδεχθεί ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση για μια απάντηση που προκύπτει αναγκαστικά από την ίδια την Παλαιά Διαθήκη και που επομένως με βάση την Αγία Γραφή του Ισραήλ θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικά κατανοητή. Κυρίες και κύριοι, ο καιρός συνεσταλμένος εστίν και πιέζει δια το διατάφτα στο οποίο καταλήγω. Ο τιμόμενος σήμερα καθηγητής και αδελφός μας, ο Ότφριντ Χόφιους, κατόρθωσε με το ερμηνευτικό του έργο να αναδείξει τον ίδιο ερμηνευτικό του τρόπο. Σαν έμπειρος ναυτικός έλαβε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι το Α και το Ω στην εκτέλεση με ασφάλεια ενός ταξιδιού είναι η σωστή προετοιμασία από το ναυτικό, εκτός του σκάφους και της ναυτιλίας που θα ακολουθήσει για να φτάσει στον τελικό προορισμό του, που είναι η εξέβερση του ασφαλούς αγκυροβολίου. Έτσι ο Ότφριντ Χόφιους, πριν εξέλθει από τον ασφαλή λιμένα της θεωρίας, μελέτησε τις διάφορες πορείες
και τα σημεία στροφής στο πέλαγος της ερμηνευτικής της βίβλου και υπολόγισε τους ναυτιλιακούς κινδύνους που κρύβει η καταχρηστική υιοθέτηση της συστηματικής, της φιλοσοφικής και της διεπιστημονικής ερμηνευτικής προσέγγισης. Ακόμη έλαβε υπόψη του τις πληροφορίες που του παρήχαν οι βιβλικές γλώσσες και η ιστορία της εποχής και έτσι εξοπλισμένος κατάλληλα χάραξε τη δική του ναυτιλία και εξήλθε με το δικό του ερμηνευτικό σκάφος στο αγιογραφικό Πέλαγος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω πως ήρθατε στο σωστό συνέδριο, γιατί στην πόρτα μας στέλνανε στον Άρτο και υγεία. Έτσι. Είναι... Ελπίζω να είμαι το Άρτος και θεάματα. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στο έργο του καθηγητή, του κυρίου Χόφιους, ως ευαγγελικός, ως διαμαρτυρόμενος. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι παίρνοντας το βιβλίο στα χέρια μου, αμέσως εκεί που στράφηκε το ενδιαφέρον μου είναι στο άρθρο του, στο κείμενο του για την καταλλαγή και τον ηλασμό. Και μου έκανε εντύπωση όταν ο καθηγητής, ο κ. Καρακόλης, έκανε αναφορά σε αυτή την διάλεξη και στην αποδοχή, τέλος πάντων, στην συζήτηση που δημιούργησε. Γιατί ψεύω ότι είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι και είμαι πολύ χαρούμενος που θα υπάρχει αυτό πια διαθέσιμο στο αναγνωστικό κοινό. Για να παρουσιάσω την κατανόηση του καθηγητή Χόφιου σε ό,τι αφορά τη σημασία του Σταυρού, θα ξεκινήσω από το τέλος του σημαντικού κεφαλαίου του με τίτλο «Ηλασμός και καταλλαγή». Στην καταληκτική λοιπόν πρότασή του, πιστεύω ότι έχουμε αυτό που κυρίως θέλει να υποστηρίξει μέσα από την συστηματική αλλά ταυτόχρονα εμπνευσμένη ανάλυσή του. Γράφει λοιπόν: «Στο γεγονός του Σταυρού φανερώνεται η ένσαρκη αγάπη του Θεού για όλο τον κόσμο». Είναι αλήθεια ότι ακούγοντας κάποιες αναλύσεις διαμαρτυρωμένων θεολόγων σχετικά με την εξήγηση του Σταυρού που προσπαθούν να απαντήσουν στο «γιατί ο Σταυρός», μοιάζει να αντιστρέφουν το βιβλικό «τόσο πολύ αγάπης ο Θεός ώστε έδωσε» και να το κάνουν να ηχεί ως «τόσο πολύ οργίστηκε ο Θεός με τον κόσμο ώστε έδωσε». Ο καθηγητής με το έργο του θέλει να αποκαταστήσει αυτήν την παρανόηση, η οποία έχει δύο εκδοχές, μια διπλή παρανόηση της Παύλιας μαρτυρίας περί του Σταυρού. Η πρώτη παρανόηση είναι αυτή που θεωρεί τη σταυρική προσφορά ως εξευμενίζουσα εξυλαστήρια θυσία που ο Υιός προσφέρει για να κατευνάσει την οργή του Πατέρα. Πιστεύω πως δεν υπάρχει πιο προβληματική, ίσως ακόμη και πιο βλάσφημη εκδοχή από την εικόνα ενός Θεού Πατέρα που είναι οργισμένος με την ανθρωπότητα, και όπως κάποιος ορθόδοξος θεολόγος είπε κάποτε, που απλά δεν μπορεί να τα βρει με τον εαυτό του από τη μια πλευρά του Θεού Πατέρα, και ενός Θεού Υιού που είναι γεμάτος αγάπη προς την ανθρωπότητα. Ο Χόφιους και στο κεφάλαιο αυτό «Καταλλαγή και ηλασμός», αλλά κυρίως στο κεφάλαιο που αφορά τη μετάφραση του Β' προς Κορινθίους 5 εδάφιο 19α, τονίζει με τον πιο πιστικό τρόπο ότι ο Θεός ήταν παρόν στον Χριστό και συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του. Άρα δεν επιτρέπεται μια τέτοια διάκριση, ένας τέτοιος διαχωρισμός. Βέβαια εδώ θα ήθελα να πω ότι μερικές φορές υπάρχει ο κίνδυνος, προσπαθώντας να αποφύγουμε την έννοια του εξευμενισμού του Θεού, να πέσουμε στην παγίδα να εξευγενήσουμε τον Θεό περισσότερο από ό,τι μας επιτρέπουν τα βιβλικά κείμενα. Ας περάσω στη δεύτερη παρανόηση που νομίζω αντιμετωπίζει το κεφάλαιο αυτό. Μια άλλη παρανόηση αφορά την κατανόηση του Σταυρού ως ικανοποιούσας εξυλαστήριας θυσίας. Εδώ συχνά έχουμε την έννοια της απέτησης που πρέπει να ικανοποιηθεί, να γίνεται αντιληπτή ως ένας απρόσωπος νόμος, έξω και πάνω από το Θεό. Ο Θεός λοιπόν μοιάζει δέσμιο σε μία
δικανική δικαιοσύνη. Σε πάρα πολλά σημεία κάνω άμεσες αναφορές στο κεφάλαιο του καθηγητή, που θα είναι κουραστικό να σας λέω, ανοίγουμε εισαγωγικά, κλείνουμε εισαγωγικά. Σκεφτόμουν να κάνω αυτό το σημάδι, αλλά και αυτό θα είναι λίγο γελίο. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο είναι παρμένο κατά λέξη αυτούσιο μέσα από το κείμενο του καθηγητή, όπως η φράση αυτή, δικανική δικαιοσύνη. Ο Θεός λοιπόν για αυτές τις θεωρήσεις μοιάζει δέσμιο σε μια δικανική δικαιοσύνη που απαιτεί μια τιμωρία ανάλογη με το μέγεθος της αμαρτίας. Ο Χόφιους μαζί με το Λούθυρο, επιτρέψτε μου να πω, ανακαλύπτει ότι στις επιστολές του Παύλου η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η τιμωρούσα δικαιοσύνη, αλλά η σώζουσα. Είναι γνωστή εδώ η ομολογία του Λουθύρου, την οποία, επιτρέψτε μου να τη διαβάσω αυτούσια παρά τη μεγάλη έκτασή της. Γράφει ο Λούθυρος: «Ο μόνος πόθος μου ήταν να εννοήσω την επιστολή του Παύλου προς τους Ρωμαίους, και για να το επιτύχω δεν με εμπόδιζε παρά μία μονάχα φράσης: δικαιοσύνη Θεού. Κατάλαβα τη φράση αυτή να σημαίνει ότι ο Θεός είναι δίκαιος και συνεπώς συμπεριφέρεται με τρόπο δίκαιο, τιμωρώντας τους αδίκους. Είχα την πεποίθηση πως αν και ήμουν ένας άκακος μοναχός, έστεκα μπροστά στον Θεό σαν αμαρτωλός με ταραγμένη συνείδηση και με αμφιβολία αν τα καλά έργα μου πράγματι τον κατευνάζουν. Δεν αγάπησα λοιπόν ένα δίκαιο και θυμωμένο Θεό, αλλά μάλλον τον μίσησα και γόγγιζα εναντίον του. Ήρθε όμως η στιγμή και κατέφυγα στον Απόστολο Παύλο. Με δίψα να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε. Ολόκληρα μερόνυχτα μου χτούσα πάνω στις επιστολές του, ώσπου επιτέλους είδα τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης του Θεού και της διακηρύξεως «ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστος». Τότε εννόησα πως η δικαιοσύνη του Θεού είναι η ευεργετική συγκατάβαση με την οποία ο Θεός διαμέσου της χάριτος και του ελέους του μας δικαιώνει με βάση την πίστη μας. Αισθάνθηκα τότε τον εαυτό μου αναγεννημένον και μέτοχο του παραδείσου, μέσα στον οποίο πέρασα από ανοιχτές πόρτες. Ολόκληρη η γραφή πήρε για μένα ένα καινούριο νόημα. Πριν, η φράση «δικαιοσύνη Θεού» γέμιζε την καρδιά μου με μίσος, μα τώρα μου γίνει και μια φράση ανέκφραστα γλυκιά. Πιστεύω πως παρόμοια είναι η επιδίωξη του καθηγητή Χόφιους. Είναι να δείξει πως η παύλη αντίληψη περί δικαιοσύνης πρέπει να ηχεί στα αυτιά μας ως μια φράση ανέκφραστα γλυκιά. Ορθά μάλιστα παρατηρεί ότι η έννοια της δικαιοσύνης όπως την βρίσκουμε στον Παύλο, μιας δικαιοσύνης που έχει σωτηριολογικό περιεχόμενο, απαντά πρώτα στον Δεύτερο Ισαΐα. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο Δεύτερο Ισαΐας σχετίζεται με το πρώτο μέρος του Ισαΐα, όπου εκεί η δικαιοσύνη, το τσεντακά, μαζί με την δίδυμη λέξη της, το μισπάτ, εμφανίζεται ως απέτηση. Πρέπει να κάνουμε δικαιοσύνη για να ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος η δικαιοσύνη μαζί με το νέο τέρι της, το Γεσούα, τη σωτηρία, ως προσφορά του Θεού. Αυτό είναι που κάνει τη δικαιοσύνη ως σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, Ευαγγέλιο. Πρώτα ο Ισραήλ έρχεται αντιμέτωπος με την απέτηση του Θεού και μετά με την προσφορά του. Ας έρθουμε όμως τώρα να επιχειρήσουμε μία παρουσίαση της ερμηνευτικής πρότασης του καθηγητή, η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί στον όρο «συμπεριληπτική αντιπροσώπευση». Η εξυλαστήρια θυσία που γίνεται στο Σταυρό ως «συμπεριληπτική αντιπροσώπευση». Για να καταλάβουμε το νόημα του όρου αυτού, είναι σημαντικό πρώτα να εξετάσουμε την ανάλυση του καθηγητή Γκέιζε, που ακούσαμε γι' αυτόν αρκετά ως τώρα, σχετικά με το νόημα της εξυλαστήριας θυσίας στο Λεβιτικό. Νιώθω ότι πολλά από τα πράγματα που ακούσαμε δείχνουν τώρα, βλέπουμε εδώ πώς εφαρμόζονται, πώς η Παλαιά Διαθήκη έρχεται να φωτίσει την κατανόηση της Καινής Διαθήκης, και εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε στην ανάλυση του Γκέιζε σχετικά με το νόημα της εξυλαστήριας θυσίας στο Λεβιτικό, ανάλυση από την οποία ο καθηγητής αντλεί το βασικό υλικό για τη διαμόρφωση και διατύπωση της αντίληψής του για το νόημα του γεγονότος του Σταυρού.
Ο Γκέιζε, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στην Τιβίνγκη, βλέπει την θυσία ως γεγονός αντιπροσώπευσης που συμπεριλαμβάνει το πρόσωπο του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι η μεταβίβαση, η μεταφορά της αμαρτίας από τον άνθρωπο στο ζώο που θα θυσιαστεί, αλλά η ταύτιση του αμαρτωλού με το ζώο που θυσιάζεται. Έτσι με την θυσία δεν απελευθερώνεται ο άνθρωπος από την αμαρτία του, αλλά στον θάνατο του ζώου αντιπροσωπεύεται και συμπεριλαμβάνεται το πρόσωπο του αμαρτωλού. Η αμαρτία εδώ γίνεται κυρίως με έναν τρόπο οντολογικό, γιαναρικό θα λέγαμε. Ισχωρεί μέσα στην ίδια την ύπαρξη, στο κέντρο του προσώπου του αμαρτωλού. Η αμαρτία δεν νοείται ως κάτι αποκομμένο από τον αμαρτωλό. Έτσι, η ενοχή της αμαρτίας δεν είναι κάτι που μπορεί να μεταφερθεί και να αφαιρεθεί, καθώς είναι συνυφασμένη με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Αν είναι λοιπόν ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό και να ζήσει, αυτό μπορεί να γίνει μόνο, όλα αυτά σύμφωνα με τον Γκέιζε, αφού πρώτα υποστεί τη θανατική καταδίκη, δηλαδή μόνον αφού επέλθει το τέλος αμαρτωλής του ύπαρξης και κερδίσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή. Καθώς λοιπόν ο αμαρτωλός επιθέτει τα χέρια πάνω στο ζώο, το κάνει αυτό ως μια χειρονομία ταύτισης. Η προσφορά του ζώου έτσι συμπεριλαμβάνει και τον αμαρτωλό. Ο αμαρτωλός δηλαδή δεν αποφεύγει τον θάνατο, αλλά μετέχει κατά κάποιο τρόπο στον θάνατο, σύμφωνα με την ανάλυση του Γκέιζε. Έτσι ο θάνατος του ζώου είναι αντιπροσωπευτικός, καθώς δι' αυτού πραγματοποιεί το θάνατος του ίδιου του αμαρτωλού. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι η έννοια της αντιπροσώπευσης έχει αναπόφευκτα μέσα της την έννοια της ανταλλαγής. Δηλαδή οντολογικά μπορεί η θυσία να περιλαμβάνει τον αμαρτωλό, αλλά τελικά αυτό που οδηγείται πάνω στον βωμό είναι ένα ζώο και όχι ο αμαρτωλός, ο άνθρωπος. Τη σκέψη του Γκέιζε έρχεται ουσιαστικά να εφαρμόσει στον Παύλο ο Χόφιους. Η έννοια του Σταυρού ως εξυλαστήριας θυσίας δεν πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ένας διαχωρισμός του αμαρτωλού από την ολέθρια αμαρτία του. Στην πραγματικότητα, ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι αδύνατος, μιας και η αμαρτία δεν αφορά μόνο στις πράξεις, αλλά στην ύπαρξή μας. Γι' αυτό στο Σταυρό ο Χριστός δεν έρχεται απλά δίπλα στον αμαρτωλό για να του αφαιρέσει κάτι, αλλά ταυτίζεται με τον αμαρτωλό. Ο ηλασμός λοιπόν σημαίνει τον θάνατο της αμαρτωλής ύπαρξής μας και τη δημιουργία ενός καινούριου ανθρώπου. Έτσι ο Υιός του Θεού έγινε ένα με εμάς τους ανθρώπους, γι' αυτό και ο θάνατος του Χριστού είναι και ο θάνατος του αμαρτωλού και η Ανάστασή του είναι η δημιουργία του καινούριου ανθρώπου που συμφιλιώθηκε με τον Θεό και πέρασε μέσα από την κρίση του θανάτου στη ζωή. Εδώ τώρα ελπίζω να παρουσίασα σωστά την κατανόηση του κυρίου καθηγητή. Υπάρχουν τα εξής ερωτήματα με τα οποία θα ήθελα να συνεχίσω ολοκληρώνοντας. Το πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι ένα διαμαρτυρόμενο ερώτημα, αφορά την σκέψη της και τη θεολογία της ευαγγελικής προσέγγισης, είναι άραγε αυτή η παρουσίαση αφορά μια ριζική αναθεώρηση της παραδοσιακής διαμαρτυρόμενης κατανόησης ή είναι μια θεμητή αναδιατύπωσή της? Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί εμάς τους διαμαρτυρόμενους. Πιστεύω προσωπικά, μετά από πολύ βασανισμό και σκέψη, ότι ισχύει το δεύτερο. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι αυτό το οποίο περιγράφεται μέσα στην κατανόηση αυτή είναι μία εμβάθυνση ενιών που ήδη έχουν διατοπωθεί παραδοσιακά στην διαμαρτυρόμενη κατανόηση και αντίληψη περί του Σταυρού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Καλβίνος
χρησιμοποιεί ως βασική κατηγορία σκέψης του για το τι συνέβη στο Σταυρό και πώς όλα αυτά τα πράγματα μας αφορούν, την έννοια της ένωσής μας με τον Χριστό. Ο Σταυρός και όλα αυτά που ο Σταυρός σημαίνει μας αφορούν μέσα στο πλαίσιο της ένωσής μας με τον Χριστό, της ταύτισής μας με τον Χριστό. Και ο Λούθυρος θα μιλήσει για μια ευτυχή ανταλλαγή που ξανά μέσα στο πλαίσιο αυτής της ένωσης, μάλιστα ο Λούθυρος σε κάποια κείμενά του θα χρησιμοποιήσει και την εικόνα του γάμου για να το περιγράψει αυτό, όπου αυτό που είναι δικό μου στη σχέση του γάμου, αυτό που είναι δικό μου γίνεται της γυναίκας μου και αυτό που είναι της γυναίκας μου γίνεται δικό μου. Πιστεύω λοιπόν πως η έμφαση αυτή βρίσκεται μέσα στα πλαίσια, είναι μια θεμητή και χρήσιμη αναδιατύπωση του παραδοσιακού ερωτήματος. Και βέβαια αυτό είναι ενδιαφέρον ότι μέσα στην ευαγγελική σκέψη υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση, γόνιμη συζήτηση για το ποιο ακριβώς είναι το νόημα της εξυλαστήριας θυσίας, τι ακριβώς είπε ο Απόστολος Παύλος, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τώρα, επιτρέψτε μου να αναμετρηθώ και με ένα άλλο ερώτημα, κλείνοντας. Και αυτό είναι άραγε πώς έρχεται και τι έρχεται να προσφέρει στην ορθόδοξη σκέψη η ανάλυση αυτή του καθηγητή. Πιστεύω πως έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι βρίσκει έναν τρόπο να πει αυτά που πρέπει να πει αποφεύγοντας μία δικανική γλώσσα, νομίζω ότι κάνει προσιτή την κατανόηση του Σταυρού ως εξυλαστήριας θυσίας με έναν τρόπο που πιστεύω μπορεί να γίνει αποδεκτός ή τουλάχιστον κατανοητός από ένα ορθόδοξο ακροατήριο. Επίσης, μέσα στη σκέψη του, όχι τόσο στα κείμενα που έχουμε εδώ πέρα, αλλά σε πολλά άλλα κείμενά του, βλέπουμε τον άνθρωπο στη σκιά του Αδάμ, στην Ρωμαίου 7, και βλέπουμε αυτόν τον συσχετισμό μεταξύ του Αδάμ και του νέου Αδάμ, όπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στην ίδια την ενσάρκωση. Ένα έλλειμμα στην διαμαρτυρόμενη θεολογία είναι, ενώ δίνουμε έμφαση στο Σταυρό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε με την ενσάρκωση και με την Ανάσταση. Πιστεύω ότι η ανάλυση του κυρίου καθηγητή μας δίνει έναν τρόπο να ενσωματώσουμε με έναν ολιστικό και συνθετικό τρόπο την ενσάρκωση, την Σταύρωση, την Ανάσταση ως ένα ενιαίο γεγονός σωτηριακό από την πλευρά του Θεού προς εμάς. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι ένα χρήσιμο κείμενο που ελπίζω να γεννήσει γόνιμες συζητήσεις και συναντήσεις γύρω από το πολύ σημαντικό και κεντρικό αυτό θέμα που αφορά το Σταυρό του Χριστού. Κλείνω. Είμαι ποιμένας και ξέρετε οι ποιμένες λέμε πάντοτε ένα ψέμα στα κηρύγματά μας, λέμε κλείνω και ποτέ δεν κλείνουμε. Τώρα κλείνω όμως κάνοντας ένα πολύ γρήγορο σταχυολόγημα μέσα από το κείμενο του κυρίου καθηγητή που νομίζω θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε εν τέλει τι είναι αυτό που υπάρχει στην καρδιά του και ποιος είναι ο τελικός του στόχος. Έτσι λοιπόν, περιγράφοντας την έννοια της θυσίας μέσα στην ειδωλολατρία, το περιγράφει με την εξής φράση: «Δίνω για να μου δώσεις». «Δίνω για να μου δώσεις». Στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στο σύστημα των θυσιών, αυτή η αντίληψη αναπροσαρμόζεται. Εκεί γίνεται «δίνω διότι εσύ έδωσες προηγουμένως». «Δίνω διότι εσύ έδωσες προηγουμένως». Και καταλήγει ο καθηγητής λέγοντας «στον Σταυρό του Χριστού, στην εξυλαστήρια θυσία του Χριστού, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι μόνο εσύ τα έχεις δώσει όλα». Σας ευχαριστώ. Ο διαφωτισμός του 18ου αιώνα επέφερε στο δυτικό κόσμο κάτι σαν και αυτό που ο Τόμας Κουν έχει ονομάσει αλλαγή παραδείγματος.
Την περίοδο εκείνη αναδύθηκε μια νέου τύπου κατανόηση του Θεού, του κόσμου και του ανθρώπου, η οποία θα διαφοροποιήσει ριζικά τους νεότερους χρόνους από αυτό που συμβατικά ονομάζουμε Μεσαίωνα. Μεταξύ των στοιχείων που συνιστούν τη δραματική αυτή αλλαγή, συγκαταλέγονται και τα εξής. Πρώτον, το νέο παράδειγμα δεν είναι πια θεοκεντρικό, αλλά κοσμοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό. Στον κόσμο του ανθρώπου, ο οποίος διαχωρίζεται έντονα και εμφατικά από τον κόσμο του Θεού, κυριαρχούν οι νόμοι της φύσης και της ιστορίας. Κατά συνέπεια, για τον άνθρωπο του διαφωτισμού, η αλήθεια προκύπτει μέσα από την επιστημονική τους μελέτη, μια μελέτη που είναι στη βάση της άθεη. Συγχρόνως, η ιστορία όπως και η φύση θεωρείται ομοιογενής και διεπόμενη από αναλογίες. Κάτι που δεν συμβαίνει και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει τώρα, δεν συνέβη και δεν είναι δυνατόν να συνέβει ποτέ. Δεύτερον, την ίδια περίοδο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο λόγο. Η έμφαση αυτή επιφέρει την ανατροπή της παραδοσιακής ιεράρχησης μεταξύ αποκάλυψης και λόγου, η οποία, χωρίς να παραθεωρεί φυσικά τον ανθρώπινο λόγο, έδινε σαφή προτεραιότητα στην αποκάλυψη. Η νεότερη υπέρμετρη αναβάθμιση του ανθρώπινου λόγου έθεσε υπ' αμφισβήτηση την αναγκαιότητα ή ακόμα και τη δυνατότητα της αποκάλυψης. Και οι δύο αυτές παράμετροι συνδυάστηκαν αφενός με τα ιστορικά τραύματα που προέκυψαν για τους Ευρωπαίους από το Δυτικό Σχίσμα και τους πολύχρονους αιματηρούς θρησκευτικούς πολέμους που το ακολούθησαν, και αφετέρου με την υπερβολική πολλές φορές ετοιμότητα του προτεσταντικού κόσμου να προβεί σε κάθε είδους θεωρητικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις. Το δεύτερο αυτό στοιχείο συνδυάστηκε με τη σειρά του με την τάση των γερμανικών πανεπιστημίων κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, τότε που, θυμίζω, 2 στους 5 αποφύτους τους ήταν πτυχιούχοι θεολογίας, να αποτελέσουν τους πυλώνες της αντίδρασης στο παλαιό καθεστώς, το οποίο είχε συνδεθεί με τις παραδοσιακές μορφές της χριστιανικής πίστης. Οι παραπάνω παράγοντες δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδήγησε στην αποδόμηση της παραδοσιακής χριστολογίας κυρίως στην προτεσταντική Γερμανία. Η τάση που αναδύθηκε ήταν ο Χριστός συχνά να αντιμετωπίζεται από τη βιβλική αλλά και γενικότερα πολλές φορές θεολογική επιστήμη, όχι ως ο Θεός που έγινε άνθρωπος χάρη της σωτηρίας του ανθρώπου, αλλά ως ένας ηθικός παιδαγωγός της ανθρωπότητας, η διδασκαλία του οποίου συμβάδιζε με τα υψηλότερα ιδεώδη του ανθρώπινου λόγου. Υπό το φως αφενός του αποχωρισμού του κόσμου του Θεού από τον κόσμο του ανθρώπου και αφετέρου της κατανόησης της ιστορίας ως ομογενοποιημένης και διεπόμενης από αναλογίες πραγματικότητας, κεντρικά στοιχεία της παραδοσιακής χριστολογίας, όπως τα θαύματα και η Ανάσταση, δεν μπορούσαν να γίνουν πλέον αποδεκτά, καθώς ήταν ασύμβατα με το νέο επιστημονικό κοσμοείδωλο και με τη σύγχρονη ιστορική εμπειρία, με ένα κόσμο δηλαδή στον οποίο θαύματα και Αναστάσεις πολύ απλά δεν συμβαίνουν. Ο Χριστός του Ευαγγελίου και της Χαλκιδόνας, δηλαδή ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος, εκτοπίζεται τώρα από τον ιστορικό Ιησού, ο βίος του οποίου θα πρέπει να μελετηθεί με αποκλειστική βάση τα εργαλεία της σύγχρονης και, όπως είπαμε, σε εισαγωγικά άθεης ιστορικής επιστήμης. Προϋπόθεση της έρευνας αυτής είναι ότι η Καινή Διαθήκη είχε διαστρέψει την εικόνα του Ιησού, ενός δηλαδή κατά βάση περιπλανόμενου Ιουδαίου ηθικού διδασκάλου, μετατρέποντάς τον σε αναστημένο σωτήρα, ενώ στόχος της παραπάνω έρευνας ήταν να παρουσιάσει τον Ιησού «Wie er eigentlich gewesen war», όπως αυτός στην πραγματικότητα ήταν. Η ιστορία της νέας αυτής Χριστολογίας ξεκινά, όπως γνωρίζουμε, με τον Ρεϊμάρους, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η απόπειρα του Ιησού να αναμορφώσει εσωτερικά τον άνθρωπο με τη διδασκαλία του έληξε άδοξα πάνω στο Σταυρό, καθώς και ότι τα περί της Ανάστασης και θεότητάς του αποτέλεσαν επινόηση των μαθητών του Χριστού. Ο Στράους στη συνέχεια τόνισε τον μυθικό χαρακτήρα των Ευαγγελικών διηγήσεων. Με τον Ρίτσελ, τον Σλάιερμάχερ και τον Χάρνακ, η Χριστολογία μεταξύ άλλων θα υποταχθεί στη σωτηριολογία. Το περίφημο αξίωμα του Μελάνχθωνα, παραθέτω, το να γνωρίζεις τον Χριστό σημαίνει να γνωρίζεις την ωφέλεια που προξενεί στον άνθρωπο και όχι, όπως οι σχολαστικοί διδάσκουν, να γνωρίζεις τα σχετικά με τις φύσεις του και τον τρόπο της ενσάρκωσης, κλείνει το παράθυμα, υιοθετήθηκε και οδήγησε στην υποταγή
της Χριστολογίας στην ανθρωπολογία. Στο έργο του «Η ουσία του χριστιανισμού», για παράδειγμα, ο Χάρνακ θα ισχυριστεί ότι το πρωταρχικό Ευαγγέλιο δεν περιλαμβάνει τη Χριστολογία. Το κήρυγμα του Χριστού αποβλέπει στο να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι το Θεό ως Πατέρα και να σπαστούν το μήνυμα της αγάπης. Αυτή η ανανεωμένη έμφαση στην ανθρωπότητα του Χριστού συμβάδιζε με συγκαλυμμένη ή και ανοιχτή αμφισβήτηση της θεότητάς του. Έχω τη γνώμη ότι ο Μάρτιν Κέλλερ, ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα, επισήμανε πολύ εύστοχα ορισμένα θεμελιώδη θεολογικά τοπήματα της πρώτης φάσης της έρευνας του βίου του Ιησού. Η έρευνα αυτή, θα γράψει ο Κέλλερ, βασίζεται σε θεολογικές προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες του ευιονιτισμού και του αριανισμού. Ειδικά όσον αφορά τον Χάρνακ, ο Κέλλερ επρόκειτο να ισχυριστεί ότι μετέτρεψε τη χριστιανική πίστη από λατρεία στο Χριστό ως Θεό σε θαυμασμό προς τον Ιησού ως ήρωα. Η λήξη της πρώτης φάσης της έρευνας του βίου του Ιησού ακολουθήθηκε από τη δραπέτευση από την ιστορία που διαπιστώνεται στα έργα του Μπούλτμαν και του Τίλιχ, οι οποίοι τόνισαν την υπαρξιακή διάσταση της χριστιανικής πίστης υπό την επίδραση της φιλοσοφίας του Μάρτιν Χάιντεγκερ μέσω της χρήσης του μύθου και του συμβόλου αντίστοιχα. Η δεύτερη φάση της έρευνας του βίου του Ιησού ξεκινά την δεκαετία του 1950 κυρίως με τον Κέζεμαν, ο οποίος αναγνωρίζει και ενδιαφέρεται για την συνέχεια, όχι μόνο την ασυνέχεια, μεταξύ του Ιησού της ιστορίας και του Χριστού της πίστης, καθώς και μεταξύ του κηρύγματος του πρώτου και του κηρύγματος για τον δεύτερο. Δύο δεκαετίες περίπου αργότερα θα δούμε την εμφάνιση της τρίτης φάσης της έρευνας για τον ιστορικό Ιησού, στην οποία πρωταγωνιστούν κυρίως Αγγλοσάξονες ιστορικοί και θεολόγοι. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τρίτης αυτής φάσης θα είναι η θέαση του Ιησού ως Ιουδαίου του πρώτου αιώνα. Η τρίτη φάση παρήγαγε σπουδαία έργα, δεν απέφυγε όμως και ακρότητες, όπως φαίνεται λόγου χάρη τόσο στο συλλογικό έργο του Αμερικανικού Σεμιναρίου του Ιησού, όσο και στο έργο ορισμένων από τα μέλη του. Η έμφαση στην ανθρώπινη φύση του Ιησού και η συνακόλουθη υπόρρητη ή εκπεφρασμένη άρνηση της θεότητάς του χαρακτηρίζει σημαντικό τμήμα και της αγγλόφωνης χριστολογίας. Για παράδειγμα, το 1977 δημοσιεύτηκε στη Βρετανία συλλογικός τόμος με τίτλο «Ο μύθος του ενσαρκωμένου Θεού», ο οποίος, μιμούμενος αντίστοιχες τάσεις της γερμανόφωνης χριστολογίας, αμφισβήτησε ανοιχτά το δόγμα της ενσάρκωσης. Ακολούθησε βέβαια ισχυρή αντίδραση στο παραπάνω έργο από ιστορικούς, θεολόγους, ακόμα και φιλοσόφους της θρησκείας. Παράλληλα, εμφανίστηκαν έργα στον χώρο της αγγλόφωνης βιβλικής θεολογίας που υπερασπίστηκαν την παραδοσιακή θέση ότι η Καινή Διαθήκη μαρτυρεί την πίστη στη θεότητα του Χριστού. Έχω εδώ κατά νου ένα σχετικό βιβλίο από τον μεγάλο ρωμαιοκαθολικό Αμερικανό θεολόγο Raymond Brown. Εκτός όμως από την αμφισβήτηση της θεότητας του Χριστού, στη σύγχρονη Χριστολογία αναβίωσε και η νεστοριανικού τύπου σχετικοποίηση της ενότητας του Ιησού με το Θεό. Έτσι, τόσο τον 19ο όσο κυρίως τον 20ο αιώνα αναβίωσε, για παράδειγμα, η θεωρία ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι φορέας των εφάμαρτων συνεπειών της πτώσης, θεωρία η οποία υποστηρίχθηκε όχι μόνο από τον Μπάρτ, τον Μπορχέφερ και τόσους άλλους γερμανόφωνους θεολόγους, αλλά και από Βρετανούς όπως ο Έντουαρντ Έρβινγκ τον 19ο αιώνα και ο Τόμας Τόραν στον 20ο. Μια διαφορετική εκδοχή νεστοριανίζουσας Χριστολογίας συναντάμε στο γερμανόφωνο και πάλι χώρο και συγκεκριμένα στην εκ των κάτω Χριστολογία του Wolfhard Pannenberg, ο οποίος κατά τη δεκαετία του 60 εισηγήθηκε την ιδέα της αναδρομικής επίδρασης της Ανάστασης του Χριστού με έναν τρόπο που υπενήσεται την μέχρι την Ανάστασή του άρνηση της θεότητάς του. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τις ποικίλες παραλλαγές της επωνομαζόμενης κενοτικής Χριστολογίας, της θεωρίας δηλαδή ότι ο Θεός για να γίνει άνθρωπος θα έπρεπε να κενωθεί, να αδειάσει από τις θείες ιδιότητές του, το παζλ της σύγχυσης ολοκληρώνεται. Ας προσθέσουμε ακόμα ότι η έρευνα του ιστορικού Ιησού δεν παρέμεινε για πολύ αποκλειστικά προτεσταντική υπόθεση. Από τη δεκαετία του 70 και μετέπειτα στη ρωμαιοκαθολική θεολογία θα παρατηρηθεί μια σημαντική μετατόπιση της συζήτησης από την ανθρώπινη φύση του Χριστού στον ιστορικό Ιησού. Εδώ δεν πρόκειται απλώς και μόνο για μετακίνηση στο επίπεδο της ορολογίας.
η φράση «ανθρώπινη φύση του Ιησού» και η φράση «ιστορικός Ιησούς» ή «Ιησούς της ιστορίας» δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα, αλλά ανήκουν σε δύο πολύ διαφορετικά θεολογικά σχήματα. Ο ιστορικός Ιησούς δεν ταυτίζεται με την ανθρώπινη φύση του Ιησού, διότι η δεύτερη υποχρεωτικά προϋποθέτει τη συνύπαρξη της θείας φύσης. Από την άλλη, ο Χριστός της πίστης δεν ταυτίζεται με τη θεία φύση, εφόσον και μετά την Ανάσταση ο Χριστός παραμένει τέλειος άνθρωπος. Η στροφή της ρωμαιοκαθολικής θεολογίας στον ιστορικό Ιησού φανερώνει μεν ένα αξιέπαινο ενδιαφέρον για τη βιβλική έρευνα, καθώς και την ανάγκη βιβλικής θεμελίωσης της συστηματικής θεολογίας. Έχει ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις οδηγήσει στην παραγωγή έργων που θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές αντίστοιχων προτεσταντικών μελετών. Ο Πάπας Βενέδικτος, στο σχετικά πρόσφατο έργο του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη σπουδαία έρευνα που έχει συντελεστεί στον χώρο της βιβλικής επιστήμης. Το παραπάνω έργο του έχει ως άξονα αναφορά στην ευαγγελική αφήγηση και όχι κάποιες δογματικές φόρμουλες και συνθέσεις, πράγμα που φανερώνει την αναγνώριση της κεντρικής θέσης που πρέπει να έχει η Καινή Διαθήκη στη συγκρότηση της θεολογίας. Ταυτόχρονα όμως ο Πάπας θα μας επισημάνει και τους κινδύνους που κυοφόρησε η νεότερη και σύγχρονη βιβλική έρευνα. Θα ισχυριστεί ότι, παραθέτω, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής μπορεί στην πράξη να καταστεί εργαλείο του Αντιχρίστου. Κλείνει το παράθεμα και θα μας θυμίσει τον περίφημο μύθο του Σολοβιέφ για τον Αντίχριστο, σύμφωνα με τον οποίο, παραθέτω και πάλι, ο Αντίχριστος λαμβάνει τιμητικά από το Πανεπιστήμιο της Τιβίκης τον τίτλο του διδάκτορα της θεολογίας. Είναι μεγάλος γνώστης και ερμηνευτής των γραφών. Είμαι ωστόσο απόλυτα πεπισμένος ότι ένα τέτοιο επίτιμο διδακτορικό δεν θα πονεμόταν ποτέ στον Αντίχριστο για όσο χρονικό διάστημα ήταν καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο της Τιβίγκης ο καθηγητής Ότ Φιτχόφιους. Και τούτο διότι η ακαδημαϊκή εργασία του, όπως αποτυπώνεται στα κείμενα που περιλαμβάνει ο άρτη εκδοθής τόμος του Άρτου Ζωής, καθρεφτίζει με εξαιρετικό τρόπο την πίστη της Εκκλησίας, η οποία εμπνέεται και προκύπτει από την ορθή ανάγνωση και ερμηνεία της Βίβλου. Στο υπόλοιπο της ομιλίας μου θα ήθελα να αναφερθώ με κάθε δυνατή συντομία στη Χριστολογία του καθηγητή Χόφιους με βάση τα κείμενα του εν λόγω βιβλίου. Ήδη στην εισαγωγή του βιβλίου, ο καθηγητής Χόφιους επισημαίνει το ξεχασμένο από πολλούς αυτονόητο ότι, παραθέτω, εάν η καινοδιαθηκική επιστήμη κατανοείται ως ένας αποκλειστικά ιστορικός επιστημονικός κλάδος, τότε τα κείμενα της Καινής Διαθήκης παρανοούνται ως προς την πιο αποφασιστικής σημασίας διάστασή τους. Εγώ προσωπικά βλέπω στην καινοδιαθηκική επιστήμη έναν αυστηρά θεολογικό επιστημονικό κλάδο. Μέσα από τον ανθρώπινο λόγο των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης μαρτυρείται και εκφράζεται ένας ποιοτικά διαφορετικός λόγος, εδώ νομίζω ακούμε έναν όμορφο απόϊχο από τον Κίρκεγκαρ και τον πρώην Μπομπάρτ, ένας λοιπόν ποιοτικά διαφορετικός λόγος, δηλαδή ο λόγος του Θεού. Και ο συγγραφέας μας το ολοκληρώσει τη σχετική αναφορά του επισημένοντας ότι αυτός ο λόγος, ή μάλλον καλύτερα η αυτοαποκάλυψη του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Το γεγονός αυτό, κατά τον συγγραφέα μας, δηλαδή το ότι, παραθέτω, η αποκάλυψη του Θεού εν Ιησού Χριστό είναι η προϋπόθεση για την ύπαρξη της Καινής Διαθήκης, κλείνει το παράθεμα, σημαίνει επίσης ότι, παράθεμα ξανά, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στην ενότητά του με τον Θεό, τον Πατέρα του, αποτελεί το επίκεντρο αυτού του βιβλίου. Η θέση ότι οι γραφές της Καινής Διαθήκης τελικά δεν είναι προσανατολισμένες χριστοκεντρικά αλλά θεοκεντρικά αποτελεί μια εσφαλμένη εναλλακτική άποψη. Η μοναδικότητα και το τεράστιο κύρος του καινοδιαθηκικού κανόνα συνίστανται στο ότι η περί Χριστού μαρτυρία των Αποστόλων είναι κατ' ουσίαν προσβάσιμη εντός των γραφών της Καινής Διαθήκης. Για τον καθηγητή Χόφιους λοιπόν, η χριστοκεντρικότητα της Καινής Διαθήκης είναι αναμφισβήτητη. Ποιος όμως είναι ο Χριστός για τον οποίο μας μιλά η Καινή Διαθήκη? Ο συγγραφέας μας αναφέρει σχετικά τα εξής. Πρώτον, ο Χριστός κατά την προέλευση και την ουσία του ανήκει στη Θεία Σφαίρα. Και δεύτερον, μέσω αυτού
και μόνο μέσω αυτού είναι αποφασισμένη η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Στα παραπάνω θα προσθέσει ότι παραθέτω στην ομολογία της Εκκλησίας ο τονισμός της άρρηκτης αλληλοπεριχώρησης, χριστολογίας και σωτηριολογίας είναι πλήρως θεμελιωμένος επί της μαρτυρίας της Καινής Διαθήκης. Τα παραπάνω που αναφέρονται από τον καθηγητή Χόφιους στον εκτενή πρόλογο του βιβλίου που μόλις εξέδωσε ο Άρτος Ζωής αναπτύσσονται στη συνέχεια με λεπτομέρεια στα επιμέρους άρθρα του βιβλίου. Στο άρθρο του με τίτλο «Η βιβλική μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού και ο θρησκευτικός πλουραλισμός», ο συγγραφέας μας τονίζει τη μοναδικότητα του Ιησού, αντιδιαστέλλοντάς τον προς τους προφήτες, επειδή μόνο ο Ιησούς είναι και φέρει τον χριστολογικό τίτλο «Ο Υιός του Θεού». Ο τίτλος αυτός, παραθέτω, εκφράζει το ομοούσιο του Ιησού με τον αιώνιο Πατέρα του και ακριβώς μαζί με αυτό και τη θεία του προέλευση, τη θεία του υπόσταση και την προϋπάρχουσα θεότητά του. Οι προφήτες είναι μεσίτες του Θείου Λόγου. Ο Υιός, αντίθετα, είναι εν προσώπο ο ίδιος ο Λόγος του Θεού και μάλιστα είναι ο ίδιος Θεός. Κλείνει το παράθεμα. Υπό το φως της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται σαφέστερα κατανοητό ότι ο Ιησούς είναι Θεός εφόσον, παράθεμα και πάλι, κάνει ό,τι σύμφωνα με την παλαιοδιαθήκη μαρτυρία μπορεί να κάνει μόνο ο Θεός του Ισραήλ. Συγχωρεί αμαρτίες και σώζει το λαό του από τις αμαρτίες του, έχει εξουσία πάνω στον άνεμο και τη θάλασσα, δια του πλήρους ισχύως λόγου του καλεί νεκρούς στη ζωή. Με βάση τα παραπάνω, ο διάλογος με τον Ιουδαϊσμό μπορεί να ξεκινήσει, γράφει ο καθηγητής Χόφιους, από τη διαπίστωση ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο της ελπίδας, ανοιχτό για κάποια μελλοντική θεία ενέργεια, και να φτάσει στο ερώτημα πού μπορεί να εντοπιστεί η τελευταία λέξη του Θεού, στον Άγιο Νόμο του Θεού, ενώπιον του οποίου ο Ισραήλ και τα έθνη στέκονται οριστικά ως αποδεδειγμένα ένοχοι και καταδικασμένοι, ή στην επαγγελία του Θεού, στην οποία κατά ανίκουστο τρόπο αναγγέλλεται μια οριστική σωτηριώδης ενέργεια προς τον Ισραήλ, καθώς επίσης και προς τα έθνη. Εκτός όμως πρώτον από τη μοναδικότητα του Χριστού, δεύτερον από την κεντρική θέση του στη Βίβλο και τρίτον από το ότι μέσω αυτού ο Θεός αυτοαποκαλύπτεται στον κόσμο, ο καθηγητής Χόφιους επιμένει ακόμη πιο συγκεκριμένα στη μαρτυρία της θεότητος του Χριστού από τα καινοδιαθηκικά κείμενα. Συγκεκριμένα, αυτό το επιχειρεί στις μελέτες «Δομή και ακολουθία του ύμνου του Λόγου» στο Ιωάννη 1:1-18, ο Χριστός ως δημιουργός και ανακαινιστής της κτήσεως κατά τον χριστολογικό ύμνο Κολασαής 1:15-20 και η μαρτυρία της Αποκαλύψεως του Ιωάννου περί της θεότητος του Ιησού Χριστού. Στην πρώτη από αυτές τις μελέτες, ο συγγραφέας κάνει μια οξυδερική και απόλυτα ορθή παρατήρηση αναφορικά με τη φράση από τον πρόλογο του κατά Ιωάννη «Και Θεός είναι ο Λόγος», στην οποία και μόνο θα αρκεστώ. Παραθέτω, από φιλολογικής πλευράς είναι ατεκμηρίωτο, γράφει, το να συνάγεται το συμπέρασμα από το άναρθρο Θεός και Θεός είναι ο Λόγος, όχι και ο Θεός είναι ο Λόγος, ότι ο Λόγος κατά τη γνώμη του ύμνου δεν είναι Θεός, με την πραγματική σημασία του όρου, αλλά μόνο θεϊκού είδους και επομένως ένα «ον» το οποίο σε σχέση με το μοναδικό αληθινό Θεό βρίσκεται σε κατώτερο επίπεδο. Στο Λόγο που βρίσκεται σε στενότατη προσωπική σύνδεση με τον Πατέρα αποδίδεται η θεότης του χωρίς κανένα ενδιασμό. Ως προς τη δεύτερη μελέτη που εστιάζει στο χριστολογικό ύμνο της Προσκολασσαής, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά τα όσα επισημαίνει ο συγγραφέας στην εισαγωγή της μελέτης. Παραθέτω, το ότι η Εκκλησία ήδη από την αρχή ενούσε με ύμνους στις λειτουργίες της όχι μόνο το Θεό Πατέρα, αλλά επίσης και τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, μαρτυρείται σαφώς από βαρύνουσες μαρτυρίες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Κλείνει το παράθεμα. Στις μαρτυρίες αυτές ο καθηγητής Χόφιους εντάσσει όχι μόνο βιβλικά κείμενα, αλλά και την επιστολή του Πληνίου, τον Ιγνάτιο, τον Οριγένη και τον Ευσέβιο. Οι παρατηρήσεις αυτές, που επιβεβαιώνονται από σύγχρονες λεπτομερείς μελέτες των ιστορικών της λατρείας, μας υπενθυμίζουν πόσο αντιφατικό θα ήταν η αρχαία Εκκλησία που προσευχόταν στο Χριστό, το απέδιδε λατρεία, τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, βάπτιζε τους ανθρώπους στο όνομά του, τα μέλη της ονομάζονταν χριστιανοί και υφίστατο το μαρτύριο μόνο και μόνο για να μην αρνηθούν το Χριστό,
η ίδια αυτή η Εκκλησία να συνέτασε και να υιοθετούσε μια βίβλο που δεν θα αποδεχόταν τη θεότητα του Χριστού. Στο άρθρο του για τη μαρτυρία της Αποκαλύψεως του Ιωάννου περί της θεότητος του Ιησού Χριστού, και πάλι ο συγγραφέας μας ακολουθεί μια συστηματική μέθοδο ανάδειξης της μαρτυρίας για τη θεότητα του Χριστού. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, ήδη από την εισαγωγή του, στίχοι 4-8 του πρώτου κεφαλαίου, μας φανερώνει την πίστη στη θεότητα του Χριστού με τέσσερις τρόπους. Πρώτον, στο Χριστό αποδίδονται οι τίτλοι Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων, τίτλοι που στην Παλαιά Διαθήκη αποδίδονται μόνο στο Θεό. Δεύτερον, στο Χριστό απευθύνεται ένος όπως και στο Θεό. Τρίτον, ο Θεός αναφέρεται ως πατήρ κατά αποκλειστικότητα του Χριστού. Και τέταρτον, η δεύτερη έλευση του Χριστού ισοδυναμεί με την έλευση του ίδιου του Θεού. Το τελευταίο στοιχείο που μαρτυρεί τη θεότητα του Χριστού στην Αποκάλυψη και με το οποίο θα ήθελα να ολοκληρώσω είναι το όραμα της προφητικής κλήσεως του Ιωάννη που συνδέεται με τη συνάντησή του με τον Αναστημένο Χριστό. Εδώ ο Χριστός προσομοιάζεται με το Θεό ως τον παλαιό των ημερών και αυτοκαρακτηρίζεται δια της χρήσεως του περίφημου «εγώ είμαι» ως εισαγωγικά το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Προσλαμβάνει δηλαδή ακριβώς τους ίδιους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται για το Θεό. Πράγμα που σε συνδυασμό με τον αυτοχαρακτηρισμό του Χριστού ως ζώντος μπορούν να κατανοηθούν μόνο στο υπόβαθρο της Χριστολογίας της προύπαρξης. Ας προσθέσουμε εδώ ότι αυτή η θέα του Αναστημένου Χριστού επαναλαμβάνεται στην ιστορία και τη ζωή της Εκκλησίας από τον Παύλο και τον Ιωάννη στον 1ο αιώνα μέχρι τον Άγιο Σημαίον τον Νέο Θεολόγο στον 10ο αιώνα και τον Άγιο Σιλοανό τον 20ο αιώνα. Όλοι αυτοί δίνουν την ίδια μαρτυρία για τον Αναστάντα Χριστό, για τον οποίο μας μιλά και η Καινή Διαθήκη. Μια τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει με τη σύνδεση Χριστολογίας και Εκκλησιολογίας στο άρθρο του συγγραφέα με τίτλο «Κοινωνία στην Τράπεζα του Κυρίου». Εδώ βέβαια, όπως φυσικά και στα όσα γράφει ο καθηγητής Χόφιους για τη Σταύρωση του Χριστού, αναδεικνύονται σημαντικές σωτηριολογικές διαστάσεις της Χριστολογίας. Διαβάζοντας ως Ορθόδοξος ιερέας και θεολόγος τα κείμενα του καθηγητή που απόψε τιμάμαι, διακρίνω να διατρέχει την πίστη του μια θεμελιώδης θεολογική συμφωνία με την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όσον αφορά βέβαια τις εμφάσεις που δίνει ο συγγραφέας, ενδεχομένως θα προτιμούσα, π.χ., όπως υπόθηκε, η έμφαση στο Σταυρό, να συνδυαζόταν ίσως λίγο περισσότερο με κάποιες περαιτέρω αναφορές στη σάρκωση και την Ανάσταση. Ή θα ενδιαφερόμουν να δω μια εκτενέστερη συζήτηση της πνευματολογίας και της εκκλησιολογίας. Για παράδειγμα, μια συζήτηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Επίσης, αναρωτιέμαι εάν, κατά την άποψη του συγγραφέα, στην υπόθεση του λασμού και της καταλλαγής, υπάρχει κάποια ελεύθερη και ενεργώς συμμετοχή της ανθρωπότητας του Χριστού. Οι παρατηρήσεις αυτές, ωστόσο, δεν έρουν το θεμελιώδες συμπέρασμα ότι οι χριστολογικές θέσεις του καθηγητή Χόφιους με βρίσκουν σχεδόν πάντοτε απόλυτα σύμφωνο. Στον καθηγητή Χόφιους συναντάμε τα γνωρίσματα ενός ολοκληρωμένου θεολόγου. Συχνά οι συστηματικοί θεολόγοι, στον ορθόδοξο τουλάχιστον χώρο, δεν έχουν επαρκή γνώση της βιβλικής θεολογίας και αρκούνται σε μια απλή, αποσπασματική και ενίοτε αφελή παράθεση χωρίων για να υποστηρίξουν ορθόδοξες θέσεις. Οι βιβλικοί θεολόγοι, από την άλλη μεριά, ιδίως στον χώρο του Προτεσταντισμού, δεν διακρίνονται πάντοτε είτε για την ορθοδοξία τους, είτε για το σεβασμό προς την πατερική και εκκλησιαστική ερμηνευτική παράδοση. Στον καθηγητή Χόφιους συναντάμε μια σπάνια περίπτωση θεολόγου, ο οποίος, βασισμένος σταθερά στην Καινή Διαθήκη, είναι σε θέση, με τρόπο νυφάλιο και πιστικό, να μας δείξει ότι τα θεμελιώδη δόγματα της Εκκλησίας και ιδίως το δόγμα της θεότητας του Χριστού, από τη στάση μας απέναντι στο οποίο η χριστιανική μας ιδιότητα στίκει ή πίπτει, είναι σύμφωνο με τη μαρτυρία των συγγραφέων και των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό, και όχι μόνο γι' αυτό, του είμαστε ευγνώμονες.
Αξιότιμε κύριε Σουμουλάκη, αγαπητέ μου φίλε Μιχάλη, αγαπητοί ομιλητές, σεβαστοί πατέρες και ετήσιμοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Η σημερινή ημέρα μου δίνει πολύ αφορμή για βαθιά συγκίνηση, διότι η έκδοση του βιβλίου «Η αλήθεια του Ευαγγελίου» και επίσης η τώρα γιορταστική συνεδρίαση αποτελούν για μένα από επιστημονική άποψη μεγάλη τιμή. Και επίσης και από προσωπική άποψη υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη χαρά. Σχετικά μου επιτρέπετε καταρχάς μερικές προσωπικές παρατηρήσεις. Στη ζωή μου η σχέση με την Ελλάδα υπάρχει από τα νιάτα μου και είναι μια σχέση της καρδιάς και της αγάπης. Τρία γεγονότα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο γεγονός. Ως παιδί περίπου 13 χρονών άρχισα στο γυμνάσιο να μάθω την αρχαία ελληνική γλώσσα, την οποία αγαπάω πολύ μέχρι σήμερα. Αργότερα διάβασα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και στο πρωτοτελευταίο σχολικό έτος του γυμνασίου έγραψα μια διατριβή με θέμα «Η έννοια το όσιον» στον του Πλάτωνα διάλογο Ευσύφρον. Το δεύτερο γεγονός. Είχα στο γυμνάσιο ένα καθηγητή καλλιτεχνικών, ο οποίος μας εξοικείωσε με τη βυζαντινή τέχνη και ιδιαίτερα και με την αγιογραφία. Τότε άρχισε το ενδιαφέρον μου για τις εικόνες και επίσης για τη λειτουργία και την θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο τελευταίο σχολικό έτος του γυμνασίου έγραψα μια δεύτερη διατριβή, αυτή τη φορά με θέμα «Η καλλιτεχνική και η θεολογική σημασία των εικόνων». Και το τρίτο γεγονός. Στον καιρό της ακαδημαϊκής δράσης μου ήρθαν Έλληνες φοιτητές στην Τιβίνγκη για να σπουδάσουν στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή μας. Ο πρώτος, τον οποίο γνώρισα εγώ, ήταν ο αγαπητός μου φίλος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ακολούθησαν άλλοι και τρεις από αυτούς έγιναν επίσης στενοί φίλοι μου. Η αείμνηστη αδελφή του Μιχάλη, η Άννα Χατζηγιάννη. Ο πατέρας Ιωάννης Σκιαδαρέσης και ο Χρήστος Καρακόλης. Στην συνέπεια έλαβα πολλαπλά προσκλήσεις στην Ελλάδα και σε διαλέξεις και σε επιστημονικά συνέδρια και έτσι είχα ευτυχείς συναντήσεις με Ορθόδοξους Χριστιανούς. Προέκυψαν και καινούργιες φιλικές σχέσεις μεταξύ άλλων με συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Το ότι σήμερα η
πιστοί φίλοι ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Τι να πω. Μπορώ μόνο να πω χαίρομαι πολύ και πάλον ερώ. Χαίρομαι. Όσον αφορά τους φίλους, ήθελα να μνημονεύσω τους πεσαμένους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους αειμνίστους Βασίλειο Στοιάνο και Σάβα Αγουρίδη. Στην Ελλάδα έχω βρει φίλους και όχι μόνο φίλους αλλά και αδελφούς εν το Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο τώρα δημοσιευμένος τόμος των μελετών μου είναι καταπληκτικό σημείο αυτής της φιλικής και αδελφικής σχέσης. Και ως τέτοιο, για μένα μεγάλο δώρο και αιτία βασιάς χαράς. Τους φίλους, οι οποίοι μετέφρασαν τα κείμενά μου από τα γερμανικά στα ελληνικά και προετοίμασαν και εξέδωσαν αυτό το βιβλίο, τους ευχαριστώ θερμότατα. Ομοίως απευθύνω την ειλικρινή ευχαριστία μου στον Κύριο Σταύρο Σουμπουλάκη, ο οποίος ενέταξε τη δημοσίευση του βιβλίου στο εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Άρτος Ζωής και ανέλαβε εντατική συντακτική εργασία. Παρετέρω ευχαριστώ εν κάτια την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία και το Ίδρυμα Άρτος Ζωής για την τιμή της σημερινής επιστημονικής συνάντησης και τους σεβαστούς ομιλέτες για τις τόσο ευγενικές ομιλίες τους με τις οποίες εκτίμησαν το πρόσωπό μου και το επιστημονικό έργο μου. Τελικά, ευχαριστώ όλους σας που είστε παρόντες σε αυτήν την ώρα. Και τώρα, ως επιστημονική έκφραση της χαράς και της ευγνωμοσύνης μου, ήθελα να μιλήσω με θέμα το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού ως θεολογικό πρόβλημα. Η Χριστιανική Εκκλησία ομολογεί στο σύμβολο της πίστεως της την πίστη στον Ιησού Χριστό ως τον Υιό του Θεού και ως τον Κύριό της. Αυτή η ομολογία αναφέρεται όχι σε μια μυθική μορφή, αλλά σε ένα ιστορικό πρόσωπο, δηλαδή στον άνθρωπο Ιησού από τη Ναζαρέτ, ο οποίος έζησε στην Παλαιστίνη στην αρχή της μέτρησης του χρόνου μας και σταυρώθηκε εδώ από τις πύλες της Ιερουσαλήμ υπό τη διοίκηση του Ποντίου Πιλάτου. Το ερώτημα σχετικά με αυτόν τον επίγειο άνθρωπο Ιησού δεν μπορεί για τον λόγο αυτόν να στερείται ενδιαφέροντος τόσο για την Εκκλησία όσο και για τη θεολογία. Είναι απέναντίας ουσιαστικής και θεμελιώδους σημασίας για την πίστη. Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι είναι επιβεβλημένο το λεγόμενο ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού, το οποίο τίθεται από την καινοδιαθήκη έρευνα. Αντίθετα, θα προσπαθήσω να καταδείξω στις παρακάτω σκέψεις μου ότι το ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμο. Για τον σκοπό αυτόν χρειάζεται καταρχάς ένας ακριβής προσδιορισμός των σχετικών εννοιών. Η έκφραση «Ο ιστορικός Ιησούς» χρησιμοποιείται στην έρευνα κυρίως ως ένα συνώνυμο με τις έννοιες «Ο επίγειος Ιησούς» και «Ο προπασχάλιος Ιησούς» και σημαίνει εν προκειμένου, όπως και αυτές οι έννοιες, τον άνθρωπο Ιησού από τη Ναζαρέτ στην επίγεια ιστορική του ύπαρξη. Σε αντίθεση με αυτά, μου φαίνεται ότι προς χάριν της ενιολογικής και ουσιαστικής σαφήνειας είναι επιβεβλημένο να προβούμε σε ακριβή διαχωρισμό μεταξύ των όρων «επίγειος Ιησούς» ή «προπασχάλιος Ιησούς» από τη μία πλευρά και «ιστορικός Ιησούς» από την άλλη. Επιλέγω για τον λόγο αυτόν την εξής ορολογία. Με τις έννοιες «ο επίγειος Ιησούς» ή «ο προπασχάλιος Ιησούς» χαρακτηρίζω τον επίγειο άνθρωπο Ιησού από τη Ναζαρέτ και αυτόν εννοώ επίσης όταν κάνω λόγο για τον Ιησού ή για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Με την έκφραση «ιστορικός Ιησούς» αντιλαμβάνομαι τον καταγόμενο από τη Ναζαρέτ επίγειο ιστορικό άνθρωπο όπως επιχειρεί να τον ανασυστήσει η ιστορική έρευνα μέσω της ιστορικοκριτικής μεθόδου και όπως τελικά τον ανασυστήνει. Εκτός αυτού χρησιμοποιώ ακόμη τον όρο «ο μαρτυρούμενος από τους Αποστόλους Ιησούς» και ονομάζω με τον όρο αυτόν τον επίγειο Ιησού της ιστορίας, όπως αυτός περιγράφεται στη μαρτυρία των Αποστόλων και ως εκ τούτου στην Καινή Διαθήκη, από την προοπτική της μεταπασχάλιας πίστης στον Χριστό. Από τα ανωτέρω λεχθέντα προκύπτει ότι το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού δεν είναι ταυτόσιμο με το ερώτημα σχετικά με τον καταγόμενο από τη Ναζαρέτ επίγειο Ιησού της ιστορίας. Αντίθετα, πρόκειται για μια ειδική εκδοχή αυτού του ερωτήματος, που καθορίζεται μέσω της επλογής της ως ιστορικής προοπτικής. Ένας άλλος χαρακτηρισμός πρέπει να προσθεθεί. Το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού δεν είναι απλώς το ερώτημα σχετικά με αυτό που μπορεί κανείς να γνωρίζει για τα επιμέρους βάσει της ιστορικής έρευνας περί του Ιησού από τη Ναζαρέτ, αλλά είναι η προπάθεια για μια συνολική εικόνα που οφείλει να διαμορφωθεί ακριβώς μέσω μιας τέτοιας έρευνας.
Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω ερώτημα επιχειρεί με τα μέσα της ιστορικής επιστήμης να συναντήσει τρόπον τον αληθινό άνθρωπο Ιησού από τη Ναζαρέτ και να ανακαλύψει ποιος ήταν πραγματικά. Η αντίστοιχη ερευνητική εργασία πραγματοποιείται βάσει της προϋπόθεσης ότι ο άνθρωπος Ιησούς από τη Ναζαρέτ μπορεί να γνωστεί εντός της ιστορικής του πραγματικότητας μέσω της ιστορικοκριτικής μεθόδου. Και μάλιστα ότι μόνο μέσω αυτής μπορεί να γνωστεί ως ένα ιστορικό φαινόμενο. Στην καινοδιαθηκική επιστήμη, όχι λίγοι ερευνητές αφοσιώθηκαν με μεγάλη εντατικότητα στο ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού. Έτσι αναπτύχθηκαν διάφορες εικόνες του Ιησού, οι οποίες διαφοροποιούνται σαφώς μεταξύ τους. Εν όψη όλων αυτών των εικόνων, είμαστε κατά τη γνώμη μου υποχρεωμένοι να κρίνουμε ότι το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού αποτελεί ένα μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Πριν από τη συζήτησή του, προτάσω ένα σύντομο σχεδίασμα των ιστορικών προβλημάτων, διότι και αυτά έχουν σημασία για τη θεολογική διαμόρφωση συμπερασμάτων. Το αποφασιστικής σημασίας ιστορικό πρόβλημα έγκυται στο ότι η απόπειρα να αποκαλύψουμε ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ μέσω της ιστορικοκριτικής έρευνας προσκόπτει σε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Ήδη λόγω της κατάστασης του πηγαίου υλικού. Ως πηγές μπορούν να θεωρηθούν αποκλειστικά και μόνο τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και εδώ κυρίως με σαφή προτεραιότητα των συνοπτικών τα τέσσερα Ευαγγέλια. Σε ό,τι αφορά σε αυτά τα κείμενα υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι να υποθέσουμε την αυθεντικότητα ορισμένων λογίων του Ιησού που παραδίδονται στα Ευαγγέλια και την ιστορικότητα συγκεκριμένων διηγήσεων περί του Ιησού που περιλαμβάνονται σε αυτά. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που μπορούν εν προκειμένου να προσκύψουν δεν προσφέρουν επαρκή στήριξη στην προσπάθεια αναζητήσεις της υποτιθέμενης αλυσούς, δηλαδή της ιστορικά ορθής εικόνας του επίγειου Ιησού βάσει της προσφερόμενης στα Ευαγγέλια παρουσίασης του. Διότι όσα και να επιτρέπει η ιστορικοκριτική εργασία να γνωρίσουμε για τον Ιησού, όλα αυτά είναι αποσπασματικά και η αποσπασματικότητα στη γνώμη μου η αποσπασματικότητα της ιστορίας, της δράσης και του λόγου ενός ανθρώπου δεν επιτρέπει καμιά σεμελιωμένη κρίση σχετικά με το πρόσωπο,
και την αυτοσυνειδησία του. Η προβληματική αυτή μπορεί να καταστεί σαφής στη διαδεδομένη απόπειρα να θεσεί το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού ως ερώτημα σχετικά με το κήρυγμα του Ιησού και στο πλαίσιο αυτό να αποκαλύψει τα λόγια του Ιησού που οφείλουν να αναγνωριθούν ως αυθεντικά. Η προβληματικότητα αυτής της διαδικασίας φαίνεται ήδη από το ότι οι απόψεις σχετικά με τα κατάλληλα κριτήρια γνησιότητας στην έρευνα διαφοροποιούνται κατά πολύ μεταξύ τους. Ενώ η τελική απόφαση στο θέμα αυτό καθορίζεται πάντοτε από υποκειμενικές προϋποθέσεις. Επιπλέον πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι κάθε απόπειρα να αποκαλυφθούν τα λόγια του Ιησού που οφείλουν να αναγνωριθούν ως αυθεντικά αντιμετωπίζει τον πιθανό κίνδυνο να αγνοήσει βασικότατο αυθεντικό υλικό. Και έτσι, επειδή θα έχουν παραβλεφθεί ή και παραμεληθεί ουσιώδεις πληροφορίες να καταλήξει σε μια ανεπαρκή ή ακόμη χειρότερα σε μια εσφαλμένη κατάταξη και ερμηνεία του υλικού που θεωρείται αυθεντικό. Αλλά δύο προβλήματα θέλω μόνο ακόμη να δείξω. Το πρώτο είναι το εξής. Λόγια, τα οποία μπορεί πιθανότητα να ισχύουν ως αυθεντικά, είναι είτε ακατανόητα, είτε τουλάχιστον πολύσιμα, όταν κάποιος δεν γνωρίζει την ιστορική τους συνάφεια. Δεν γνωρίζει δηλαδή γιατί, πού, σε ποιον και σε ποια κατάσταση υπόθηκαν. Η έρευνα σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να ξεφύγει από αστήρικτες υποθέσεις. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το εξής. Κανένας άνθρωπος, επομένως ούτε και ο άνθρωπος Ιησούς από τη Ναζαρέτ, δεν μπορεί να κατανοηθεί μόνο από τους λόγους του. Διακόπτω την κατάδειξη των ιστορικών προβλημάτων και υπογραμμίζω ότι για καμία νοητή μορφή του ιστορικού Ιησού δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς επαρκώς θεμελιωμένα ότι μέσω αυτής ο επίγειος Ιησούς γίνεται κατανοητός εντός της πραγματικότητας του. Αντίθετα, κάθε αναζήσταση είναι ένα ελεύθερο οικοδόμημα το οποίο στηρίζεται στην επιλογή κριτηριών των οποίων η ορθότητα δεν βρίσκεται υπεράνω κάθε αμφιβολίας. Στρεφόμαστε τώρα στη θεολογική προβληματική του ερωτήματος περί του ιστορικού Ιησού. Η προβληματική αυτή προκύπτει από το ότι οι πηγές, οι οποίες αποτελούν τη βάση για το εν λόγω ερώτημα, μιλούν για τον Ιησού εξ ολοκλήρου από την προοπτική της πίστης στον Χριστό, περιγράφοντας τον ως ένα πρόσωπο,
του οποίου η επαρκής κατανόηση μέσω της ιστορικοκριτικής έρευνας πρέπει απριόρι να αμφισβητηθεί. Αυτήν την απόψη πρέπει τώρα να τη διευκρινίσω, παρουσιάζοντας αρχικά με αυστηρή συγκέντρωση στο ουσιώδες την καινούργια ψυχική ματηρία για τον Χριστό και εν συνεχεία να την αντιπαραθέσω προς τη μόνη δυνατή στην ιστορική έρευνα κατανόηση του Ιησού. Για την καινούργια ψυχική περί του Χριστού ματηρία είναι ουσιαστική σημασία η σκέψη ότι το μυστήριο του προσώπου του επίγειου Ιησού, δηλαδή το αληθινό του είναι, δεν υπάγεται καθόλου στην ανθρώπινη γνωστική ικανότητα και μπορεί να γνωστεί αποκλειστικά και μόνο κατόπιν θεϊκής αποκάλυψης. Αυτή η αποκάλυψη του Χριστού δόθηκε με θεμελιώδη τρόπο στους Αποστόλους του Ιησού Χριστού μέσω της συναντήσεως τους με τον Αναστάντα Κύριο. Η Αποστολική Ματηρία για τον Χριστό αποτελεί τη βάση αυτού το οποίο λένε τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και εδώ κυρίως τα τέσσερα Ευαγγέλια για τον Ιησού. Το θέμα των Ευαγγελίων είναι ο επίγειος Ιησούς όπως αυτός φανερώνεται ως ο Αναστάς και εσταυρωμένος υπό το φως της Πασχάλιας αυτοαποκάλυψής του. Γι' αυτό στα Ευαγγέλια είναι στενότατα συνυφασμένες μεταξύ τους. Αφενός η επανθεώρηση της ιστορίας και του κηρύγματος του επίγειου Ιησού και αφετέρου η χωροειδήσα από τον Αναστάντα εν όραση στο μυστήριο του προσώπου του. Ο Ιησούς των Ευαγγελιών είναι ο μαρτυρούμενος από τους Αποστόλους Χριστός και αυτό σημαίνει ότι ως τα Ευαγγέλια ενεργών και ομιλών είναι ο επίγειος Ιησούς ως αυτός που βαδίζει προς τον σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Η ματηρία για τον Χριστό απαντά στην Καινή Διαθήκη σε πολύ διαφορετικές μεταξύ τους μορφές. Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό βασικό θέμα, δηλαδή η ματηρία για την απολύτως άνευ αναλογίας περίπτωση του Ιησού Χριστού και επομένως και του επίγειου Ιησού. Θα περιγράψω αμέσως παρακάτω τρεις θεμελιώδεις ρίζες που συνδέονται με αυτήν τη ματηρία. Προς αυτές θα αντιπαραθέσω εν συνεχεία τρία χαρακτηριστικά του ιστορικού Ιησού. Πρώτο, η άνευ αναλογίας περίπτωση του Ιησού αφορά σύμφωνα με την καινούργια ψυχική περί Χριστού ματηρία κατ' αρχάς στο πρόσωπό του. Η ματηρία αυτή δεν ανήτε αλλά προϋποθέτει τη γνήσια, πλήρη και προσωπική ανθρωπότητα του ανθρώπου Ιησού από τη Ναζαρέτ, ο οποίος ωστόσο δεν είναι πούρους homo, δηλαδή μόνο άνθρωπος,
αντίθετα, διαφοροποιείται από όλους τους άλλους ανθρώπους, ποιοτικά, κατά το ότι κατά την προέλευση και την ύπαρξη του ανήκει στην σφαίρα του Θεού, ότι ο Θεός είναι παρόν μέσα του καταμοναδικό τρόπο και ότι μέσα σε αυτόν και μόνο συμπεριλαμβάνεται η αιώνια σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Αυτοί που μαρτυρούν για τον Ιησού βλέπουν σε αυτόν τη μοναδική επιφάνεια του Θεού και την παρουσία του Θεού εν προσώπο. Τη ζωζά παρουσία του Θεού μεταξύ των απολεθέντων και ευρισκομένων μακριά του ανθρώπων. Το ότι ο ίδιος ο Θεός εμφανίζεται, ομιλεί και ενεργεί εν το ανθρώπο Ιησού από την Ναζαρέτ, αυτό εκφράζει ο τίτλος υψηλότητας Υιός του Θεού. Το εκφράζουν όμως και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους κατηγορήματα, από τα οποία θυμίζω τα εξής. Ο Ιησούς είναι ο Εμμανουήλ, ο οποίος θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του, Ματθαίος. Είναι ο Υιός του Θεού, στου οποίου την έλευση πραγματοποιείται η επαγγελσίσα από τους προφήτες του Ισραήλ, έλευση του Θεού για την αναοικοδόμηση της βασιλείας του, Μάρκος. Είναι η σωτηρία από τον Θεό εν προσώπο του Ισραήλ και του κόσμου των εθνών, Λουκάς. Είναι ο εν ανθρωπίσας βίος λόγος, στον οποίο οι πιστεύοντες βλέπουν την χάρη και την αλήθεια του ιδίου του Θεού, Ιωάννης. Είναι ο Κύριος της δόξας και ως τέτοιος η σώζουσα δύναμη και σοφία του Θεού, Παύλος Αλφα Κορινθίους. Είναι η πλήρης εικόνα του Θεού, στην οποία ο ίδιος ο Θεός είναι πραγματικά παρόν σε όλη την πληρότητά του, Κολοσσαίς. Είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και το αποτύπωμα της ύπαρξής του, Εβραίους. Είναι ο αληθινός Θεός και ως τέτοιος ο πάροχος της αιώνιας ζωής, Αλφα Ιωάννου. Όλες αυτές οι μαρτυρίες αναφέρονται όχι μόνο στον υψοδέντα Χριστό, αλλά και στον σταυροδέντα και αναστάντα Κύριο και επομένως και στον επίγειο Ιησού, του οποίου η αληθής ύπαρξη αποκαλύφθηκε μέσω του γεγονότος της Αναστάσεως. Και όλα όσα λένε οι μαρτυρίες εννοούνται ακριβώς όπως λέγονται. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορετικές ρίσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τον Ιησού ως την παρουσία του Θεού εν προσώπο, είναι ρίσεις για την ύπαρξή του και όχι απλώς διατυπώσεις που θέλουν να εκφράσουν τη μοναδική σχέση του με τον Θεό ή την ιδιαίτερη λειτουργία του στην υπηρεσία του Θεού. Δεύτερο, προς το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ιησούς είναι άνευ αναλογίας,
αντιστοιχεί κατά τη μαρτυρία της Καινής Διαθήκης η άνευ αναλογίας ιστορία του. Διότι, εάν ο Ιησούς είναι εν προσώπο ισόζουσα επιφάνεια του Θεού, τότε δεν μπορεί για λόγους αρχής να θεωρηθεί ως ιδιωτικό πρόσωπο, ως ένας άνθρωπος που υπάρχει για τον εαυτό του. Και η ζωή του δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια ζωή που την έζησε για τον εαυτό του. Η επίγεια ιστορική ύπαρξη του είναι αντίθετα δεϊκή κίνηση αγάπης προς τους ανθρώπους. Και για τον λόγον αυτόν η ιστορία του έχει η μοναδική υπογραφή της στο υπερημών, στο για μας τους ανθρώπους και για την σωτηρία μας του συμβόλου της πίστεως της Νικαίας. Αυτό το υπερημών συμπεριλαμβάνεται τόσο τη γέννηση του Ιησού όσο και τον θάνατο του, ολόκληρη η επίγεια ζωή του είναι σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη μαρτυρία διαμορφωμένη δια του υπέρ ημών. Προς το υπέρ ημών αντιστοιχεί το δι, για το οποίο μιλούν οι προαγγελίες του πάθους και της Αναστάσεως στα Ευαγγέλια. Μέσω του δεϊκού δι καταδεικνύεται ότι ο σταυρικός θάνατος του Ιησού δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά αντίθετα ένα γεγονός που το θέλησε ο Θεός και επομένως ένα γεγονός αναγκαίο. Αυτό όμως σημαίνει ότι Ιησούς έγινε άνθρωπος για να πεθάνει. Και αυτό για τον λόγο ότι ο θάνατος του, που δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την Ανάστασή του, είναι το γεγονός σωτηρίας, δια του οποίου χαρίζεται στους απολευθέντες και απομακρυσμένους από τον Θεό ανθρώπους η λύτρωση από την αμαρτία και τον θάνατο. Και έτσι τι ανοίγεται για αυτούς η σωτηριώδης πρόσβαση στην κοινωνία με τον Ζώντα Θεό. Τρίτο, με αυτά που ελέγχθησαν για την άνευ αναλογίας περίπτωση του Ιησού και της ιστορίας του, συναρτάται άμεσα το ότι ο άνθρωπος Ιησούς από την Ναζαρέτ δεν είναι για τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης μια μορφή του παρελθόντος, και η ιστορία του δεν είναι για αυτούς μια παρελθούσα ιστορία. Για όλους τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ισχύει ότι όταν μιλούν για τον Ιησού, μιλούν για αυτόν ο οποίος είναι χτες και σήμερα ο ίδιος και αιώνιους, Εβραίους 13. Έτσι, δεν εξηγούν μόνον ότι ο Ιησούς, όπως όλες οι μεγάλες μορφές του παρελθόντος, έχει ιστορική επίδραση και ότι οι λόγοι του συνεχίζουν να ζουν μέσα στην ιστορία. Πολύ περισσότερο τον ομολογούν ως τον Αναστάντα, τον υψωθέντα στα δεξιά του Θεού και Ζώντα Κύριο, ο οποίος είναι παρόν στην εκκλησία του, η οποία παραλαμβάνει τον λόγο του μέσα στο κυρισόμενο Ευαγγέλιο και επικαλείται ως τον Κύριο και προσδοκά την επ' άνοδό του.
προς την καινοδια ψυχική ματηρία για τον Ιησού, όπως αυτή παρουσιάστηκε προηγουμένως, θα πρέπει τώρα να αντιπαραβάλλουμε την εικόνα του Ιησού, στην οποία πάντοτε και αποκλειστικά μπορεί να καταλήγει το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού στο πλαίσιο της ιστορικοκριτικής έρευνας. Για το ερώτημα αυτό είναι θεμελιώδες και χαρακτηριστικό το ότι επιδιώκει να γνωρίσει τον Ιησού στην επίγεια ύπαρξη του έξω από το φως του Πάσχα. Αυτό είναι εντελώς συνεπές, διότι ο Ζωός που μαρτυρείται στην Αγία Γραφή, σε αντίθεση προς αυτό που οι άνθρωποι σκέφτονται και λένε για τον Ζωό, ο Ζων Θεός δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Συγχρόνως όμως, η εξάλληψη του γεγονότος της Αναστάσεως και της συνδεδομένης με αυτό αποκαλύψεως του μυστηρίου του προσώπου του Ιησού από τον ίδιο τον Θεόν αποτελεί από θεολογικής πλευράς μια βαρύνουσα σημασίας απόφαση. Διότι με αυτήν έχει επιλυγεί ένας δρόμος επί του οποίου κατά τη μαρτυρία της Καινής Διαθήκης ο επίγειος Ιησούς ευσύς εξ αρχής δεν μπορεί να γνωστεί. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί μόνο να παρανοήσει. Αυτό θα το εξηγήσω από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πρώτο, το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού ανασυστήνει πάντοτε μια μορφή η οποία στην μοναδικότητα της ιστορικής ύπαρξης είναι συνδεδεμένη με τον χρόνο και τον τόπο της και ως τέτοια δεν είναι και δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά κάποιος που είναι μόνο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατά την προέλευση και την ύπαρξή του ανήκει στη σφαίρα των ανθρώπων και δεν είναι διαφορετικός ποιοτικά από όλους τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, ήδη από το πρώτο βήμα υπάρχει αντίθεση προς την καινοδια ψυχική ματηρία και από την αρχή λαμβάνεται η απόφαση ότι το ερώτημα ποιος ήταν ο Ιησούς μπορεί να λάβει μόνο απαντήσεις που παραμένουν στο πλαίσιο του ανθρωπίνου και του ανθρωπίνος δυνατού. Για τον λόγο αυτόν κάθε νοητή απάντηση στο πλαίσιο αυτό εκλαμβάνει τον Ιησού υποχρεωτικά κατ' αναλογίαν προς μια ήδη γνωστή ή τουλάχιστον νοητή κατηγορία. Αυτό φαίνεται από το ότι αυτός περιγράφεται επί τη βάση της λογικής του ιστορικού ερωτήματος ως ραβίνος, ως προφήτης, ως σοφός διδάσκαλος, ως χαρισματικός δαυματοποιός, ως περιπλανόμενος κήρυκας ή ως εσχατολογικός προάγγελος του Θεού. Επίσης η θέση ότι η μοναδική κατηγορία η οποία μπορεί αρκούντος να συλλάβει τον επίγειο Ιησού είναι αυτή του Μεσσία
παραμένει εντός του αναφερθέντος πλαισίου, διότι η έννοια του Μεσσία δεν μπορεί στην συνάφεια του ερωτήματος περί του ιστορικού Ιησού να κατανοήσει με την έννοια που έχει στην καινούρια σήκη και περί Χριστού μαρτυρία, στην οποία η κατηγορία αυτή έχει γίνει ένας τίτλος υψηλότητας που εκφράζει τη δεϊκή ύπαρξη του Ιησού ως αυτού που φέρνει τη σωτηρία. Σε μερικούς ερμηνευτές το ιστορικό ερώτημα οδηγεί στη άποψη ότι ο Ιησούς εξαιτίας της ανήκους της αξίωσης υψηλότητας που εγείρει δεν ταιριάζει σε καμία από τις τρέχουσες κατηγορίες. Ωστόσο, επίσης αυτοί που κρίνουν έτσι δεν υποβαίνουν με την οπτική τους τον χώρο του ανθρωπίνος δυνατού. Τη σκέψη για τον επίγειο Ιησού ως μια άνευ αναλογίας περίπτωση θεμελιωμένη από τον Θεό είναι απριόρι αναγκασμένο να την αποκλείσει σε κάθε περίπτωση το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού. Στο πλαίσιο αυτού του ερώματος δεν μπορεί ευσύς εξ αρχής να χωρέσει κανένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι η σώζουσα παρουσία του Θεού μεταξύ των ανθρώπων και για τον λόγον αυτόν αντικείμενο πίστος. Δεύτερο, εάν ο Ιησούς γίνεται αντιληπτός ως απλός άνθρωπος, τότε μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα ιδιωτικό πρόσωπο, μόνο ως ένα πρόσωπο που υπάρχει για τον εαυτό του. Το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού πρέπει για τον λόγο αυτόν να αποκοπεί αναγκαστικά από το υπέρ ημών, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με την καινούρια σηκική μαρτυρία δεν μπορεί να διαχωρηθεί από το πρόσωπο του Ιησού και αποτελεί την υπογραφή της προπασχάλιας ύπαρξης και ιστορίας του. Απλώς, το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού μπορεί να του δώσει μια ύπαρξη που θυσιάζεται για τους άλλους και να ισχυρίζει ότι στην περίπτωσή του έχουμε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή μορφή μιας τέτοιας θυσίας. Η συνέπεια ως προς τη σωτηριολογία είναι εν προκειμένου σαφές. Όπου η ιστορία του Ιησού θεωρείται ως η ιστορία κάποιου που είναι μόνο άνθρωπος, εκεί αποκλείεται εντελώς να ιδιωθεί σε αυτήν η ιστορία της ζώσουσας αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους και επομένως να θεωρηθεί ως θάνατος του Ιησού ως ένα γεγονός προερχόμενο από τον Θεό, το οποίο αφορά σε όλους τους ανθρώπους και στο οποίο λαμβάνεται απόφαση για όλους. Ο σταυρικός θάνατος του Ιησού δεν μπορεί να θεωρηθεί από καθαρά ιστορικό πρίσμα ως ο στόχος της ύπαρξής του στον κόσμο, παρά μόνον ως η αναμενόμενη συνέπεια της δράσης του. Τρίτο, η ιστορική έρευνα αναζητεί πάντα γεγονότα ή μορφές του παρελθόντος.
τα οποία μπορεί να έχουν μια ιστορική επίδραση, έχοντας ωστόσο τα ίδια ως τέτοια παέλση αν επιστρεπτεί. Ως εκ τούτου και το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού αφορά αναγκαστικά σε έναν άνθρωπο του παρελθόντος, μαζί με την παρελθούσα ιστορία του. Αυτό σημαίνει ότι ο ιστορικό ερώτημα αναζητεί τον ζώντα μετά τον νεκρόν. Ακόμη και όταν διακρίνει στον Ιησού μια μορφή ιστορικής επίδρασης και μόνιμης σημασίας. Ζών και παρόν μπορεί να είναι ο ιστορικός Ιησούς μόνο στην ενθύμηση και στις απόπειρες ερμηνείες αυτών οι οποίοι αναδιαφέρονται αυτών ή τον θεωρούν σημαντικό και ως εκ τούτου εντυπωσιασμένοι από αυτόν λαμβάνουν όθηση για τη θρησκευτική διαμόρφωση της ζωής τους και για την ηθική συμπεριφορά τους από τη δική του διδασκαλία και συμπεριφορά. Εάν όμως κανείς πια δεν θυμόταν τον άνθρωπο Ιησού από τη Ναζαρέτ, τότε αυτό το συμπέρισμα εδώ είναι αναπόφευκτο, τότε αυτός δεν θα υπήρχε πια. Στα τρία θέματα που παρουσιάστηκαν συνοπτικά παραπάνω φαίνεται με κάθε σαφήνεια ότι το ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού μπορεί να τεθεί με εσωτερική αναγκαιότητα μόνο για ένα πρόσωπο το οποίο διαφοροποιείται όχι απλώς βασμιαία αλλά απόλυτα από τον Ιησού της Καινής Διαθήκης. Διότι υπάρχει ένα ποιοτικό άλμα μεταξύ ενός ανασυστηνόμενου ιστορικού Ιησού, ο οποίος δεν είναι και δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά κάποιος που είναι μόνο άνθρωπος, και του μαρτυρούμενο από τους Αποστόλους Ιησού, ο οποίος καθίσταται αντικείμενο πίστεως ως η σώζουσα παρουσία του Θεού μεταξύ των ανθρώπων και του οποίου η ιστορία γίνεται αντιληπτή ως μια θεία ιστορία που αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό όμως σημαίνει ότι κανένας δρόμος δεν οδηγεί από τον ιστορικό Ιησού στον Χριστό που μαρτυρείται από τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές, εκτός από τη σκέψη μιας εκ των υστέρων αποθέωσης του ανθρώπου Ιησού από τη Ναζαρέτ, η οποία ωστόσο θα ήταν ιστορικά απλώς ανεξήγητη και θεολογικά από κάθε οπτική εκτός ζητήσεως. Εφόσον λοιπόν υφίσταται ένα ποιοτικό άλμα μεταξύ ενός ανασυστηνόμενου ιστορικού Ιησού και του Ιησού που μαρτυρείται από τους Αποστόλους, αποδίδεται στο ερώτημα περί του ιστορικού Ιησού υπερβολικά μεγάλη σημασία, εάν κανείς εντοπίζει την οδότητα και την αναγκαιότητα του ερωτήματος αυτού στο ότι αυτό θα μπορούσε και θα έπρεπε να καταστήσει ιστορική εύλογη τη γέννηση της μεταπασχάλιας πίστης στον Χριστό.
Ακριβώς αυτό είναι που δεν μπορεί να κάνει το εν λόγω ερώτημα. Αφού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταδείξει με συνέπεια ότι η Αποστολική, η καινοδιας η κική μαρτυρία για τον Χριστό έχει τεκμηριωμένη και ως εκ τούτου θεολογικά νομιμοποιημένη βάση. Διότι μια τέτοια βάση είναι δεδομένη μόνον εφόσον ο επίγειος Ιησούς ήταν στην πραγματικότητα αυτός τον οποίο μαρτυρούν οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές. Αντίθετα, η περί Χριστού μαρτυρία τους δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να έχει βάση σε κάποιον που είναι μόνο άνθρωπος. Όσο μεγάλα πράγματα και αν μπορούν να υποσούν γι' αυτόν και για τη σχέση του με τον ζωό. Φτάνω στο τέλος και διαπώνω το ακόλουθο συμπέρασμα. Την απάντηση στο ερώτημα σχετικά με τον επίγειο Ιησού δεν τη δίνει η έρευνα του Ιησού που πραγματοποιείται μέσω της ιστορικοκριτικής μεθόδου, αλλά αποκλειστικά και μόνον η αποστολική μαρτυρία για τον Χριστό, η οποία οφείλεται στην αυτοαποκάλυψη του Αναστάντος Κυρίου και η οποία καταγράφηκε αυθεντικά στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Με αυτήν τη διαπίστωση δεν ισχυρίζομαι ότι τα συνοπτικά Ευαγγέλια πρέπει ουσιαστικά να κρίνονται ως ιστορικά αξιόπιστες πηγές και ότι για τον λόγο αυτόν μπορεί να προκύψει από αυτά μέσω μιας ερμηνείας προσκολλημένης στην ιστορία μια λεπτομεριακή εικόνα της προπασχάλιας ιστορίας του Ιησού. Όχι μόνον το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αλλά επίσης και τα συνοπτικά Ευαγγέλια πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται ως κείμενα μιας αφηγηματικής μαρτυρίας για το πρόσωπο και για το έργο του Ιησού. Για όλα τα καινοδιαθηκικά βιβλία προκύπτει έτσι κατά τον ίδιο τρόπο το καθήκον να εξαίρεται η περί Χριστού μαρτυρία τους με πάντοτε νέα προσπάθεια και με τα μέσα της επιστημονικής ερμηνείας, καθώς επίσης και να εξετάζεται με προαισθητική μελέτη των κειμένων προς τον εσωτερικό της ιρμό, τη σημασία της και τις συνέπειες της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.